Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Σήμερα ρε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Ακούω στο ράδιο, βλέπω στην τηλεόραση, σοου με τον Τσίπρα. Έτσι ο Τσίπρας, αλλιώς ο Τσίπρας. Είχα μια δουλειά κάτω στο Europe One. Παίρνω τον χώρο του Παναπούμε. Κατεβαίνω, ήθελα να κάνω ένα σπικάζ. Πάω να κάνω ένα σπικάζ και ένα είχα καβάντζα. Πώς το λένε, ένα άλλο. Ναι. Απεδείχθη ότι το χάσαν το άλλο, ας πούμε, και κάνα δύο πάλι. Τέλος πάντων, μου φάγανε τον χρόνο, πάει η προπόνηση σήμερα. Εκεί που παρκάρω στο ΜΕΤ απέναντι είναι το Europe One, σκάνε μύτη καμιά 15 οκτάβια σκόντα. Τι γίνεται. Ζαλίστηκες, ε. Ο Γιαννίρης, λέω. Σφίχτηκες λίγο. Μετακόμισε, λέω. Ναι, σφίχτηκα. Σφίχτηκες λίγο. Τι ήταν, δίλητρα. Δίλητρα ήταν. Καρούμπαλα είχα να πάρει, ασφαλίτικα ήταν. Ασφαλίτικα. Για λίγο συνέχα το μάθει λίγο τώρα. Κάτι έγινε τώρα εδώ. Με το παρκάρω και η δεξιά να πούμε, πάνω στην Kia Motors, σκάνε 5 ζητάνες. Αμάν. Ναι. Τι γίνεται. 4-5 ασφαλίτες απ' έξω με πολυδικά. Ναι. Μουσάτι, ξέρω. Κάμια χαλασμένη τρώει 40 τέτοια, α πούμε. Ναι, να μην φαίνονται. Ξαρά, μια σκούρη μπλε. Κάτι τέτοια βάζει. Ναι. Ναι. Και το ένα σηματάκι φαγωμένο να φαίνει το ψυγείο. Ναι. Και. Περιμένω τώρα εγώ να βγω τηλεφωνικά στο ράδιο. Τώρα περιμένω να ακούσω τι έγινε στην τελική δηλαδή. Στο ράδιο, άστι. Ναι. Λέω, δεν μπορεί να μην με ελέγξουν. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιο ζωριόλισκα θα σκάσει μύτη. Προσέξτε τώρα. Σκάει μύτη λοιπόν. Ένας ασφαλίτης, το κατάλαβα ακόμα σήμερα. Ναι. Βγες έξω μου λένε. Λέω τι είναι ρε παιδιά, selfie. Λέω selfie, selfie. 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 Είσαι celebrity, τελείωσε. Λέω, χωρίς να ξέρω. Ρε παιδιά λέω, ποιος οργιολισκά έρχεται σήμερα εδώ πέρα. Μου λέει ο ένας πιο περαγγείλη, ο μεγαλύτερος. Αμάν. Παρευθεία, τι γίνεται να πούμε. Βουμ. Σκάει μύτη μια Mercedes, ένα αυτοκίνητο του ξενοδοχείου. Ναι. Όχι του ξενοδοχείου, ναι, του ξενοδοχείου που πάει και παίρνει από το αεροδρόμιο. Γυαλισμένο, μαύρα τζάμια και τέτοια θα ήταν αυτό τώρα. Σκάει μύτη να βουβάλει. Αμάν. Από πίσω, πιο μεγάλο από σένα. Τι είναι εδώ μπροστά σήκε, ακρίδα θα είμαι. Λέει το βουβάλει, ραπτό βρε παοκάρα. Ωμα. Να χαρώ το φίλο μου λέω. Παοκάρα, παοκάρα. Λέω ρε παιδιά, ξανά εγώ στην απορία τι γίνεται εδώ. Του λέω το κουμαριού. Ρε γόμαρε, του λέω να σε κάνω μια ερώτηση. Ποιος έρχεται, του λέω. Και τι μου λένε, ρε χιλίδι. Για πες ρε. Ο σκόρερ. Το ήξερα ότι είσαι τσογλάνη, ρε Γραφτόπουλε. Ο σκόρερ, λέει, έρχεται. Που ήρθε ο Τσίπρας για τα Θεοφάνεια, ρε. Να χαρεί η πόλη, ρε. Τι πάθα. Και λέω κι εσείς, λέω, γιατί ήρθατε όλοι εδώ πέρα, λέω γύρω. Πώς, λέω, πρωθυπουργός. Αυτός λέει είναι ο πιο συμπαθητικός άνθρωπος, πρωθυπουργός που πέρασε στα τελευταία 70 χρόνια τη Θεσσαλονίκη. Δεν περίμενα από σένα να μας το κάνεις αυτό. Ο Σκόρερ. Ο Σκόρερ. Παιχταρά μου λέει. Μεταγράφει τώρα. Γιατρέ μου. Καλημέρα. Δεν προνοήσαμε να παίξουμε άσο την Τότεναμ. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο διαβάσαμε ότι η Τσέλσι θα έχει μια λογική φθορά. Η Τότεναμ είναι μια νεανική ομάδα. Ναι. Έστησε καθρέφτη το σύστημά της απέναντι. Ξέρεις τι είδα, Έστησε καθρέφτη το σύστημα, αλλά είδα ότι πήγε να πούμε να παίξει πρωτοβουλία κίνηση. Την είδε να πούμε Μάρλον Μπράντο. Όχι. Εντάξει. 64% κατοχή είχε τότε στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μεγάλη κατοχή μπάλας. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ νεανική ομάδα και στο κομμάτι αυτό δεν έχει τον καθαρό εξτρέμ. Δηλαδή και ο Έριξεν και ο Ντελε Άλλι. Ούτε δεκάρια είναι, ούτε εξτρέμ είναι, ούτε οχτάρια. Το 3-4-3 δεν έχει. Το 3-4-3 μπορεί να το παίξει με εξτρέμ. Δεν είχε εξτρέμ, δεν είχε εξτρέμ. 3-4-3 με εξτρέμ δεν είναι καθαρά δηλαδή στο 3-4-3. Δηλαδή ούτε ο Αζάρ και ο Πέδρο είναι καθαρά εξτρέμ. Ναι. Είναι έννιαρο εξτρέμ στην πραγματικότητα. Και οι άλλοι δύο είναι οχτάρο δεκάρια. Και ο Ντελε Άλλι και ο Έριξεν. Οι οποίοι μπορούν να δώσουν και πλάτος και βάθος και ό,τι μπορεί να γουστάρουν. Κόβουνε κιόλας, Ναι, είναι. Θες σαν τον Παυλίδη και τον Ανάκογλου να πούμε. Η υποδομή αυτών των παιχτών είναι ανεπανάληπτη. Ναι. Μπορεί να κάνουν πολλές δουλειές. Έβλεπε σε ένα Βερτόγκεν ο οποίος ήταν το αριστερό στόπερ και καταστήκε και αριστερό μπακ. Σαν τον Ραλμπράβο να πούμε. Να πούμε περαστικά το δάσκαλο. Τι έπαθε εδώ. Α, λέει 10 έχει. Έκανα προπόνηση σήμερα. Πυρετό ανέβασα. Έχω λέει 10. Ναι. Περαστικά δάσκαλο. Καλά, να σε πω κάτι. Τι έπε. Έχει 10. Εντάξει.
Σελέμπριτη έγινε κι αυτός. Γιατί να μην είναι. Πάει Χριστούγεννα, θα ανέβει. Στα Σαλέ ήταν. Στα Σαλέ. Στα Σαλέ. Τι τα θες στα Σαλέ. Σαν και σένα ξεκίνησε. Τα Instagram. Φίλε, μόλις την Πέμπτη. Άσε τώρα. Μόλις την Πέμπτη τελειώνουμε αυτό το show με τον Ασλαμά. Πάμε με σένα. Ναι. Πάμε στο μπαλί. Τα σουτζουκάκια. Τα Σμυρνέικα. Τα σουτζουκάκια. Πάω σπίτι 38 πυρετό. Πανάσχελα. Πέθανε. Δεν νιώθεις ρε. Το είσαι πρωί τάξ, ρε. Με κουβαλάνε το πρωί στα χιονοδρομικά. Για τον δικαστή από τον Μπατζάκη στις 26 ώρα. Σήκω. Σήκω. Πρόσεξε τώρα. Για πρόσεξε. Εγώ ούτως ή άλλως όταν βλέπω χιόνια και βουνά με πιάνει θλίψη. Ναι, αυτό δεν βλέπεις. Θα πάω και μια ίωση, διπλή θλίψη. Ωραία φίλε. Και. Με παίρνει ο δάσκαλος. Είμαι λέει εδώ δίπλα καμιά 50 χιλιόμετρα. Ναι, λέει, ναι. Σ' αγούστα. Ναι. Το λέω έλα. Έλα εσύ! Αχα! Ναι, μην κάψουμε βενζίνη. Ναι. Φόρος που στη θέμη της αξίας. Χιλιόμετρα. Ξέρω εγώ που στα κομμάτια ήταν. Σαμάρι να και ξέρεις τώρα, και να πούμε. Ναι. Και σου λέει τι πας ρε δα, εμείς της πόλης είμαστε. Πού πάμε. Θαλασσόλικος εσύ στην Καβάλα, εμείς εδώ Θερμαϊκό. Τι τα θες τα βουνά. Τώρα θα πάμε τρίμερο, θα πάρεις εμένα και το κόκκινο εκεί στη Σαμαρίνα, θα ανεβαίνουν στην πλαγιά και θα πέφτουν με το ταψί με τον Γρηγόρη. Μα δεν το βλέπω τον κόκκινο, δεν αρέσουν αυτά τα... Γιατί ρε φίλε. Είναι λάτρης των χειμερινών αθλημάτων, δεν είναι και καλά κάνει. Ξέρεις, εκεί πέρα αυτοί που είναι λάτρες των χειμερινών αθλημάτων έχουν ένα συνοπισμό, να πούμε. Ναι. Ναι, τα μούτρα τους δεν μ' αρέσουν. Έχουν ένα κάτι αφιψηλού, δεν ξέρω. Τρεις-τέσσερις φορές που με κουβαλήσανε πάνω σε κάτι τέτοια βρωμο... Σαλέ. Χιονοδρομικά κτλ. Ναι. Ναι. Έχουμε και στο γυμναστήριο έναν που είναι στεγνός, να πούμε, σαν σαλάτα light. Εκείνος είναι άλλο στυλ, ρε. Extreme sport εκείνος, κάνει αναβάσεις. Αναβάσεις, αλλά από τα 50 είναι, πώς το λένε, συνταξιούχος. Εντάξει, φίλε. Ανεβαίνω, λέει, τον Όλυμπο. Λέω, πόσο χρόνο είσαι, ρε μεγάλε, 62. Λέω, τι δουλειά έκανες, λέει, πυροσβέστης. Πότσο χρόνο βγήκες, λέω, σύνταξη, 49. Α, λέω, και από τα 49 το ξύνεις, λέω, και ανεβαίνεις τον Όλυμπο. Ναι. Έλα. Έλα, κάνε, λέω, τα 24 ώρα, λέω, και ανέβα στον Όλυμπο, ρε. Καλό παιδί. Καλό, ναι. Καλό παιδί. Να δεις με τα μπιτζιμόλυμπους. Ναι. Γιατρέ μου, το χάσε το μάτσι η Τότεναμ, το Τσέλσι. Έκανε ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, τι μου. Η απόσταση είναι ακόμα. Η απόσταση είναι ακόμα. Στην Αγγλία δεν μπορεί να πει τίποτα. Δεν ξέρω τώρα που παίζει η Τσέλσι να πούμε. Δεν μπορεί να κάνει ένα χι. Παίζει με τη Λέστερ εκτός έδρας. Ναι. Κοιτάξουμε. Η Λέστερ είναι στα τελευταία. Παίζει για τη σωτηρία τη. Άστο να πάει στο διάλογο. Θέλω να σου πω μπράγκι και εκείνη ένα χι, α πούμε. Πάμε να κερδίσει ο Βενγκέρ. Βέβαια. Είδαμε χθε ένα καταπληκτικό μάτ στο Μπόρνμουθ, τον Μπόρνμουθ Άρσεναλ. Το πιο μάτ τη χρονιά μάλλον. Πάω από τι εξέλιξει. Είδαμε ένα καταπληκτικό τέρμα από τον Λούκα Πέρεθ. Ο οποίο φαίνεται ότι. Πιο ώρα από το φορτούνι το σημερινό. 100%. Γιατί ρε φιλόρα. Εντάξει, μιλάμε. Το άλλο είναι μια ατομική έμπνευση, ένα σου το οποίο μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε να του βγει η προσπάθεια. Ναι. Ενώ εκεί πέρα ήταν μια ομαδική συνεργασία με τη μία επαφή, με τη μία εκτέλεση. Άστο, ήταν ποίημα το κουλτού Λούκα Πέρεθ. Ναι. Συνολικά, δηλαδή μιλά και βλέπει την ομαδική ενέργεια. Το πώ αδειάζει ο χώρο, το πώ γίνεται εκτέλεση, η ταχύτητα, η σκέψη. Όλα ήταν καταπληκτικά. Ναι. Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε ένα μάτσο το οποίο βέβαια φαίνεται ότι η Premier League είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ άναρχο. Δεν τον αρέσει. Δεν μου αρέσει η Premier League. Δεν τον αρέσει η Premier League. Το σημερινό Tottenham Chelsea που είχε μέσα τακτική ναι. κτλ. Διάβασμα, καθρέφτη σύστημα η Tottenham, νεανικότητα κτλ. Έβλεπε έναν Γουανιάμα να δαγκώνει τον Καντέ. Φονταστική εμφάνιση του Γουανιάμα σήμερα. Ναι, ναι. Αυτά μου αρέσουν. Τώρα να βλέπω τώρα. Χήμα στο κύμα. Σε ανοιχτό χώρο τα έφαγε και τα δύο. Ανοιχτά τα σέντρα. Όχι, όχι, όχι. Το ένα ήταν. Ανοίξανε με κίνηση ανάποδα των οχταριών. Έτσι. Ντελεάλη και. Με ανάποδα πόδια εσωτερικά, ναι. Εντάξει, φοβερές κινήσεις και των δύο ποδοσφαιριστών. Εκτέλεσε με το κεφάλι και τη ζεύρωση του Ντελεάλη. Ο Τζόρτζι Τζίκο στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή, άμα δει το άλμα του Ντελεάλη που είναι στον 80. Για το λεφτό. Σηκώνεται. Για κοίτα τον Τζόρτζι Τζίκο. Τι είναι αυτός ρε. Για του ποιότη. Τζιτζίκος. Τζιτζίκος. Αναπληρωτής βοηθός του Τόναλντ Τραμπ. Μα μπράβο. Δικός μας άνθρωπος. Μπιτζίμ είναι αυτός. Μπιτζίμ Τζιτζίκος. Λοιπόν, νομίζω δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο το Τραμπ Τσέλσι. Νομίζω δεν το παρακολούθησε και αρκετός κόσμος. Εντάξει τώρα η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ θέλουν να φωτολουνούν την ελληνική πραγματικότητα. Είδα χθες στα λες καφενεία. Λες να μας πω ακόμα αλλά εδώ σήμερα που μας ζήτησε τρία δούλα και τον δώσαμε διπλό τα Γιάννενα στη Νέα Σμύρνη. Θα σε πω ελληνική πραγματικότητα. Καράμπελα ακόμα κυνηγάει εκείνο το πιτσιρικά που το προσπέρασε και δεν έβγαλε φλάς. Το Μάκο. Ναι, εκείνο το. Ακόμα το κυνηγάει. Όχι, δεν είναι για την εθνικότητα του παιδιού του Μάκο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Καλυφαίας. Εγώ προσωπικά αφού 4-5 χρόνια. Δεν πέθανε αυτή ακόμα η. Την παρακολουθώ στη Β' Εθνική. Είναι μια ομάδα πάντα η οποία ξέρει να επιλέγει μέσα από τις K20 των Αθηνών. Και παίζει και πολύ όμορφο ποδόσφαιρο.
την Καλυθέα. Καλυθέα, φίλε. Βέβαια. Τώρα, βέβαια, περίμενα να ρωτήσω τον Αναστόπουλο αν το χόρτο είναι φυσικό ή τεχνητό αυτό τη Καλυθέα. Εμένα πιο πολύ για τεχνητό μου φάνηκε. Mm. Δηλαδή δεν είναι φυσικό τάπητα. Τι σχέση έχει αυτό ρε, με το 2-0 το Άρη. Πολλές φορές παίζει ρόλο στις εκτελέσεις, στα τρεξίματα. Δηλαδή, αν πάει να παίξει ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο που δεν το ξέρει ω ποδοσφαιριστή, δεν έχει προπονηθεί γιατί είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Πρέπει να έχει σωστή κατάσταση. Ξέρεις τι έκανε χθες ο Άρης και το κατάλαβε κανένας Ριανός. Φόρτσαρε αδικαιολόγητα για να τελειώσει το μάτσα το πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό και κρέμασε. Τι θες να πεις ότι έκανε ανάρχη κατανομή, λες. Πήγε με πολύ έτσι, ένταση να κερδίσει το παιχνίδι. Το ρίσκο το. Ρίσκαρε υπερβολικά από το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Δεν διάβασε το παιχνίδι. Δεν διάβασε. Εσύ δεν θεωρείς το ρίσκο ότι έγινε στα μέσα του δεύτερου ημίχρονου. Θεωρείς ότι το από ρίσκο ξεκινάει από την αρχή. Μπαίνω μέσα να σα πηδήξω κανονικά και να καθαρίσω να τελειώνω. Μπήκε με άγχος δηλαδή. Ναι. Ναι, μπήκε με άγχος. Ναι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Να ακούσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλενατόρε το έκανε επίτηδες αυτό. Γιατί το έκανε επίτηδες? Για να δείξει ότι δεν υπάρχει αγωνιστικά τσιμπούρ και δεν υπάρχει αγωνιστικά ραλού μπράβο. Το μάτσα το έπαιρνε ένα μηδέν, μισό μηδέν θα το έπαιρνε. Μέχρι το πρώτο ημίχρονο, φίλε, έπαιζε η ομάδα πολύ καλά. Στο ημίχρονο, στους 45 βάζει το τσιμπούρ μέσα. Όλο το ημίχρονο το βγάλαμε με 10 παίχτες. Το κατάλαβες αυτό? Ναι. Ο τσιμπούρ δεν μπορεί να κάνει ούτε κοντρόλ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό. Παρόν, ναι. Τώρα βέβαια, όταν έχεις ως καλύτερο στόπερ τον Ιτζίδη, δεν μπορείς να πεις ότι διεκδικώ την άνοδο. Και δεν έχεις και εξάρι καθαρό, έτσι. Όχι. Ο Ανάκογλου Σόφτ, ο Παυλίδης κατά συνθήκη είναι εξάρι. Θα μπορούσε να πάρει τον Κάτσε, δανεικό, 6 μήνες. Καλά, αυτό είναι για να τριγκάρει στον κόσμο του Άρη. Αλλά νομίζω ότι. Θα τον τριγκάρω γιατί. Τέτοια ποιότητα. Άμα ρώτησε τον Αναστόπουλο, θες τον Κάτσε μπροστά. Ξέρεις τι θα έκανε, τι μενάδες. Αλλά όχι, θέλω να κάτσε τώρα. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνουμε, εντάξει, το συζητάμε καν. Και βλέπει σήμερα ένα αγροτικό αστέρα, μια μεσαία γραμμή να δαγκώνει. Σούπερ ήταν. Πήγε στον Εύωσμο. Και βλέπει τον Γιάσο να προσβάλλει το ποδόσφαιρο. 42 χρόνων παίζει δεξί μπακ. Αυτό ναι. Που κάνει ο Νιόπλιας μπήκε αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, τι ήθελε να μας δείξει εκείνη τη στιγμή. Γιάσο, αγόρι μου γλυκό, είσαι παλέμαχος. Δηλαδή, υπάρχουν και άνθρωποι 40 αθληταράδες. Εσύ δεν μπορείς. Κάνε χώρο για ένα νέο παιδί. Δηλαδή, ολόκληρο σόφι, ολόκληρη κλίδη. Τόσες ομάδες εκεί στο Πλατανιά που είναι μια ομαδάρα. Βέβαια. Δεν πάει πάρει ένα δεξί μπάκρι όφι. Πάρε δεξί μπάκρι. Δανεικό. Από τα Ζωνιανά ένα, ναι. Ναι. Από τον Πλατανιά. Πάρε τον Γιάσο, τεχνικό διευθυντή εκεί πέρα. Φτάνει πια. Γιάσο τώρα να παίζει ποδόσφαιρο. Κότσιος. Κότσιος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Όστοιτς. Θέλετε να ανέβετε, να βγουν και κριτικοί που μας ακούνε. Δώσε πόνο γιατρέ. Δώσε. Είναι αυτή τώρα σύνθεση ομάδα που διεκδικεί την άνοδο. Οι οφιτζίδες δηλαδή λένε. Σε λίγο θα βγει και ο Ίσης και ο Βέρα να παίξουν εδώ. Ο Ίσης και ο Βέρα. Τώρα σταματήστε ρε, αυτό ρόλο είναι φοβερά. Πού το θυμήθηκες ρε, και το Τζιράκι. Έλα ρε. Πού θυμήθηκες τον Ίσης και τον Βέρα ρε. Σε λίγο θα μπει και ο Νίκος Κουρμπανάς μέσα. Καλά, εντάξει. Ο Κουρμπανάς 100 κιλά. Αυτό που έγινε χθες με τον Κουρμπανά. Εγώ φοβήθηκα στο δεύτερο γκολ του γιατρέ. Γιατί ο Κουρμπανάς ήταν στο πάγκο. Νερό τον δίνανε, κάτι έπαθε. Που δεν ήξερε τον παίχτη. Ναι. Α, μα το 7 λέει. Μπες μέσα. 7. Ποιος είναι ο 7? Ο Χριστιανό Ρονάλντο το 7. Λοιπόν, 1987 νεοσύλλεκτη στην Κόρινθο. Α, σιγά. Ναι. Πιτσιρικάς. Βλέπω έναν τύπο ψηλό, αδύνατο. Δες τώρα γήπεδο στην Λάρισα. Άκουρε. Ψηλό, αδύνατο. Είχαμε ένα κοντό διοικητή. Καμιά 900 άτομα στο στρατόπεδο. Ένα 50 να ήταν, να μην ήταν. Φαροντάκι, δεν σε πέναλτι κάνει. Καγάρι. Καγαράκο. Χαροντάκι. Όχι, ρε Χαροντάκι. Αφού παίζει με μέσο, ρε φιλοκαρδάκι. Όχι, ρε. Να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και αυτό το χαρό. Δίνει 4 τον Ηρακλή διπλό στη Βέρεια. Δεν είναι ευκαιρία. Δώρο είναι. Δώρο είναι. Άκουγα. Για να παίζουν 87 εδώ. Εκεί που είμαστε, ξέρω εγώ, βγαίνει η αναφορά αυτό. Και λέει στον διοικητή, άντερε Καραγκιόζη, ζουμπάλε, σου δώσω κανένα μπάτσο. Τι γίνεται, φύγε από εδώ, να μην μιλήσει με ένα. Σε λέτσο του λέει. Ο Κουρμπανάς Βαντάρος. Πω, τι καλό δύο είχε αυτό. Βαρδινογιάννη. Πω. Κατάλαβε. Του μουστάκια με τα πιστόλια. Πήρα θάρρο κι εγώ. Εσύ τι καλό δύο είχε να μου πει. Δεν είχα, αλλά βλάκα 19 χρόνια. Πέρα αυτό ο κοντό, λέω, χέστηκε πάνω του. Τι και μα κάνει, λέω, εμά μαγιά. Λέει, μικρέ, λέει αυτό, λέει. Παίζει στην Κόρινθο, λέει μπάλα. Ναι. Τον πήρε, λέω, Παναθηναϊκός. Την Κόρινθο την έχει ο Βαρδινογιάννης. Του Βαρδινογιάννη είναι, γι' αυτό το μιλάει έτσι. Ναι. Αυτό τον κοντό, λέει. Και τότε ήταν δεκαετία του 80. Ο Φαντάρος, ας πούμε, αν ήταν Πασόκ, ναι. Είχε κανένα, ξέρω εγώ, δυνατό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καμιά σου κουμπρίζα. Ερχόταν ο Γαλωνάς εκεί με τα γαλόνια και έλεγε κάτσε προσοχή και του λέει ο άλλος: άντε ρε φύγε, μη σου δώσω κανένα μπάτσο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Καλά του ξηγήθηκε. Εκεί μίσησα το στρατό. Ναι, φίλε. Εκεί μίσησα το στρατό. Και εκεί μίσησα το στρατό και στον Εύρο
που μας είπανε κάτι την κορόιδα να περάσουν τα ναρκωτικά. Τα ταμπούρλα, τα ταμπούρλα. Εκεί μίσησα το στρατό. Εκεί το μίσησα το στρατό. Και τρελάθηκα. Και θέλω να πει τι έγινε τελικά. Τι τον είπε στον Κοντό, εσύ τον είπε καμιά ατάκα? Όχι, μετά ήρθε ο Κοντό και ξέσπασα πάνω μου ισχυρότερο. Ωρε φίλε. Μα άλλαξε τα πετρέλαια ο Κοντό. Ο Κοντό μα άλλαξε τα πετρέλαια. Τώρα δε διαφορά που έχει Κρήτη σε θερμοκρασίε με τη Βόρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα. Άσε μα με την Κρήτη τώρα. Άσε μα εκεί πέρα. Άσε με την Κρήτη. Κάνουν μόνιμα τουρισμό 12 μήνε. Άσε εκεί πέρα του τεμπελγανάδε που περισσότερο. Άσε με τώρα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Μια χαρά εκεί. Τι ακόμα μπροσολέρ ψωνίζουν στη Κρήτη? Άσε μας καημένα τώρα με τους κριτικούς τώρα. Πάμε διάλειμμα, έχουμε και άλλα θέματα. Διάλειμμα έχουμε τώρα. Ναι. Γιατρέ, την Παοκάρα, πώς τη βλέπεις? Καλή ήταν χθες. Εντάξει, έπαιξε με τον πιο αδύναμο αντίπολο αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την πιο κακή ομάδα. Πραγματικά δηλαδή. Πιο κακή και από εσά είναι. Καλά, αυτό το πράγμα είναι αντιαισθητικό. Αυτό ο Λεβαδιακός είναι. Αντιαισθητική ομάδα δηλαδή. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι είναι μικρές διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου, άρα ο Μπίσες Βαρδέν κουράστηκε. Πολύ σημαντικό. Στα λέει ο γιατρός. Είναι αλήθεια. Η Λεβαδιά είναι ιδιαίτερος αγωνιστικός χώρος. Είναι μεγάλες διαδρομές ο Μπίσες Βαρδέν. Δηλαδή, τώρα να πάω να παίξει το Camp Nou, ο Μπίσες Βαρδέν μπορεί να πει στο δεκάλεπτο: δεν μπορώ άλλο, βγάλετε με έξω. Ο Camp Nou, βρε Μπίσες Βαρδέν. Τι Τζίμι Μπίσες Βαρδέν. Θα κατουρίσει την άργυρο μόλι πήγε. Αυτό το γήπεδο πραγματικά, επειδή έχω πάει πολλές φορές στη Λεβαδιά, όταν ήμουν κάποτε στην Αττική, σαν τουρίστας, έβλεπα και πολύ β' εθνική. Εκεί με κατσαβάκι ο Λεβαδιακός. Πρόλαβες Μαρτινέο αρχηγό, τον στο Λεβαδιακό. Βέβαια. Μαρτινέος. Τσάνα. Και τα Παναγούλια και φυρό προπονητή. Τσάνα. Τσάνα πρόλαβες. Βέβαια. Γκόνια στα νιάτα του. Κασάπι. Πώς δεν προλάβαμε. Εννοείται. Λοιπόν, είναι ένα γήπεδο στο οποίο ο στόπερ κάνει την παλιά και η μπάλα φτάνει στο σεντερφόρ. Γι' αυτό και παίζει και ο Μάτζιος μπάλα εκεί. Ξέρει τι κάνει, ξεκουράζεται. Βέβαια. Λεβαδιά είναι ιδιαίτερο αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, ο Πάκου χθε φόρτωσε τον άξονα, σου είπα. Δίπλος παίχτης ο Μάντζιος. Δηλαδή, κάποια στιγμή έφτασε να παίζει με τρεις παίχτες στον άξονα. Έκλεινε ο κάμπος, ήταν και ο Πέλκας πίσω το φόρ. Έκλεινε και ο Μπίσεσβαρ. Ο Πέλκας είναι φόρ. Ψεύτο φόρ. False nine θα τον πει. Ψεύτο εννιάρι. Ψεύτο εννιάρι. Ψεύτο εννιάρι. Εκεί μπορεί να κάνει καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι κάνει τον γκολ. Πώ μπαίνει τον γκολ του Πάουκ. Είναι ατομικό λάθος του Μεντί, του αριστερού στόπερ. Καλά, ο Μεντί μαύρο. Αφήνει τη θέση του και πάει που πας. Που πας. Αδειάζει εκεί πέρα η περιοχή. Που πας ρε μαύρε. Την καταλαβαίνει και ο Κάμπος, κάνει τη σέντρα. Τυχερός και ο Πέλκας. Ο Πέλκας δεν είναι τυχερός. Ο Πέλκας είχε καλό timing. Έχει καλό timing, όχι δεν είναι τυχερός. Τυχερός δεν είναι γιατί το έχει ξανακάνει. Είναι καλό στο σκοράρισμα. Ο λοιπόν, Πέλκας, ο Πέλκας δεν κάτι... μπορεί να βγει δεκάρι, δεν μπορεί να βγει εξτρέμ. Χθες στατιστική... Δεύτερο φορά, αυτό που λέει, ψευτοχωράκι. Λοιπόν, πώς η στατιστική είναι παραμορφωτικός καθρέφτης. Αυτές οι δύο ομάδες που παίξαν χθες, την Ξάνθη που έπαιξε με εμάς και τον ΠΑΟΚ. Τελικές ΠΑΟΚ 22. Ναι. Τελικές Ξάνθης 5. Ναι. Μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Ωραία. Είναι αριθμός. Ναι. Ποιότητα τελικών Ξάνθης, ποιότητα τελικών ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πόσες από αυτές τις τελικές του ΠΑΟΚ ήταν πεντακάθαρες ευκαιρίες και πώς να τις Ξάνθης. Ο ΠΑΟΚ έχει πεντακάθαρες ευκαιρίες με κακές εκτελέσεις. Όπως πεντακάθαρες ευκαιρίες είχε ο Άρης στην Καλυθέα με πολύ κακές εκτελέσεις. Δύο-τρεις είναι του ΠΑΟΚ. Οι καθαρές. Αυτές που λέμε να είσαι στην περιοχή και στον άξονα. Λοιπόν, και προστιμένες φάσεις. Και ο Βαρέλα έχει κάνει. Είναι τελική. Επικίνδυνη, πρώτο δοκάρι. Θέλω να σου το δοκάρι του Μάτος. Πίσω γραμμή. Μόνο η πίσω γραμμή. Τρεις φάσεις, τέσσερις ο Βαρέλα. Δύο ο Μάτος, έξι. Βοήθαμε λίγο γιατί τα έχω σημειωμένα. Η πίσω γραμμή έκανε 7 τελικές. Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε. Καλές, αυτό που καλές λέμε, τελικές. Αυτό που λέμε ναι. σε καθαρό παιχνίδι. Ναι. Σε open play. Δεν κάνει τις ίδιες ευκαιρίες που κάνει και η Ξάνθη. Δηλαδή λέει κάποιος κάνει λίγες τελικές. Ναι, αλλά οι τελικές της Ξάνθης είναι αυτό που λέμε στα 7-8 μέτρα από την εστία και κάθετα στην εστία. Πώς να μην τα πας τελείως ο Γιουνές, πέρα από ότι είναι πολύ καλός εκτελεστής. Ναι. Όταν βγαίνει δηλαδή φάτσα κάρτα με τον τερματοφύλακα στο πέναλτι, είναι μια ομάδα που έχει πολύ δυνατό άξονα. Ναι, γιατί. Και μεσοεπιθετικά και μεσοαμυντικά. Ναι. Λουτσέσκου, εντάξει. Ναι. Τι να πει παραπάνω. Ο Τριάδης κλείνει. Κλείνει. Ο Λουσέρο κλείνει που είναι περισσότερο. Ο Σολτάνη μπήκε, έκλεινε. Ναι. Δηλαδή και έχει και υπομονή στο παιχνίδι της. Διαβάζει την αδυναμία του αντιπάλου. Δεν της έλειψε ο Μπέρτος. Ποιος Μπέρτος τώρα? Ο Μπέρτος. Κάτσε καλά, ρε. Μπήκε ο Παξεβανίδης. Δεύτερη εδώ, ναι. Χατζητερζόγλου να πούμε είναι. Ναι. Ένα δεξί στόπερ, δεξί μπακ. Και βλέπεις ότι έχει μέσα. Μετριότατος παίκτης. Μετριότατος παίκτης. Αλλά... το θέμα είναι και. Και σαν στόπερ είναι μέτριος και δεν σαν δεξί μπακ. Δεν θα βλέπεις ατομική ποιότητα ποδοσφαιριστή. Ναι. Θα βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία οι γραμμές της είναι τρομερά συνεκτικές.
ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και αντιλαμβάνεται να πάσω και στιγμή. Παοκάρα δηλαδή τη βλέπεις. Εντάξει, εντυπωσιαστήκαμε γιατί έπαιξε με τη Λεβαδιακό, με το Λεβαδιακό και σε μικρό αγωνιστικό χώρο. Για να το δω τώρα. Βασικά και τα Γιάννα θα είναι κουρασμένα. Θέλω να δω σε βάθος χρόνου τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Αν θα έχει την ίδια ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα. Πάντως ο Ήμις μπορεί να βγει και να σου πει: μάγκα μου, εγώ έχω φτιάξει μια ομάδα με ποιοτικές τελικές. Εμένα χθες μου άρεσε πάρα πολύ ο Μιστακίδης, σαν τη Ροντρίγκες. Πρόσεξε. Παρά το ψυχικό φορτίο που έχει το παιδί. Κακώς τον έβαλε αριστερά, δεξιά έπρεπε να τον βάλει. Η αλλαγή πάνω στη φιλολογική άνοδο του Μιστακίδη, ο οποίος έδωσε πολύ ένταση στον ΠΑΟΚ, σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ήταν. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ τον ντούμπλαρε πολύ. Ποιον? Το Μιστακίδη, επιθετικά. Επιθετικά ανέβηκε πολλές φορές ο Λέβατς και ο Μπίσεσβαρ. Έκλεισαν πολύ αριστερά. Έκλεισε πολύ αριστερά, ναι. Πάρα έτσι. Πολύ. Τώρα τον έχει το Μουλόπουλο 36 χρονών δεξί μπακ. Δώσανε κίνηση από εκείνη τη μεριά. Ναι. Δηλαδή τώρα σκέψου, έλεγες Μιλιάζες 36. Μεντί, αυτός ο ωραίος παίχτης. Ουόν, αστ, κλάστα. Ξέρεις γιατί το έκανε ο Ήβιτς αυτό? Ήθελε να δώσει βοήθεια στην πτέρυγα εκείνη. Γιατί γνωρίζοντας ότι ο Μιστακίδης έχει την κίνηση προς τα μέσα. Εντάξει. Και ο Μπίζεσβαρ μπορεί με το ανάποδο πόδι και αυτός να κλείσει προς τα μέσα, έχοντας ένα δεξί εξτρέμ, τον Τζάλμα Κάμπος, ο οποίος φορτώνει μόνο ως συνήθως. Πάντως δεν έκανε λάθος. Δεν ξέρω αν το έκανε κατεντολίν, αλλά έτσι φάνηκε ότι. Κάποια στιγμή για ένα δεκάλεπτο έστω έπρεπε να περάσει Μιστακή δεξιά Κάμπος αριστερά, λίγο να του αλλάξει πτέρυγες. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε, εντάξει, πιστεύω με τα Γιάννα θα το πειραματιστεί. Δεν μου λες αυτό το θέμα με τον Ροντρίγκες. Ότι οι Ροντρίγκες δεν τρελαίνονται και πολύ άμα φύγει και τα λοιπά και ότι δεν φωνάζουν, δεν διαμαρτύρονται. Αν πουλήσει ένα Ροντρίγκες ο οποίος κάνει μόνο καλά 45 λεπτά τα πρώτα και μετά πέφτει φιλολογικά η απόδοση στα 26 που δεν μπορεί άλλο να πάρει αξία αυτός ο ποδοσφαιριστής, είσαι ευτυχισμένος. Άρα καλά κάνει. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάς. Και θα δουλέψεις πάνω στο Μιστακίδη που εγώ τον πάω σαν ποδοσφαιριστή και αθλητικά θα τον φτιάξεις, θα τον πουλήσεις 2-3 χρόνια. Δίνω συγχαρητήρια στο Φέθριλο, στον Γιώργο το Σαββίδη, γιατί ξεμπροστιάζει τον Βιερίνια, λέει δεν θέλει να έρθει ρε παιδιά. Γιατί να έρθει? Πιστεύει ότι μπορεί να παίξει ακόμα στη Βόλφσμπουργκ. Πώς? Παίρνει 2 μοίρα το χρόνο συμβόλαιο. Εγώ τον... Γιατί να έρθει? Εγώ τον Γιώργο το Σαββίδη, να τα μεταφέρετε γιατί του τα λέτε και τα λοιπά, ωραία. Θα του πείτε, του δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Ναι. Του βγαίνει και τα λέει στα ίσια. Δεν αφήνει σε σκοταδισμό τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν τα βγαίνει και τα λέει, ξέρεις. Περίμενε. Ναι. Αλλά θα τον περιμένω τον Γιώργο, τον Σαββίδη, αν ζω και είμαι καλά σε 2 χρόνια. Αν ο Βιρίνια θέλει και πέσει η αξία του και πάθει και κάνα 2 θρασούλες, εάν υποκύψει στα προσωποηλίκια, να πούμε, των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Εκεί θα δω τη μαγιά του Γιώργου, του Σαββίδη και θα πω Γιώργο, στείλ τον να παίξει στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό, στον Αποέλ, στον Όφη και πες ότι εγώ στα 33 το Βιερίνια πίσω δεν τον θέλω. Συμφωνείς? Βέβαια, εννοείται. Καλά κάνει και τον δίνει τώρα ο Σαββίδης. Σαββίδη Γιώργο, να είμαστε γεροί. Θα σε περιμένω σε 2 χρόνια. Την κρατάω τη δήλωση. Και εξηγείσαι ωραία. Ναι. Αλλά σε 2 χρόνια όταν κρεμάσει ο πισινός στο Βιερίνια και παρακαλάει ο ίδιος να έρθει πίσω επικαλώντας το παοξιδιλίκι του. Καλά, από εσάς τους παοξίδες δεν περιμένω τίποτα. Προσωπολάτρες γεννηθήκατε. Ναι. Προσωπολάτρες θα πάτε στα μνήματα. Προσωπολάτρες μεγάλοι. Θέλω να δω τον παράγοντα τι θα κάνει. Μήπως από τώρα κλαίει του Βιερίνια να έρθει. Ναι, λέω εγώ τώρα. Όχι. Τώρα πιστεύεις στον εαυτό του. Καλά. Πιστεύεις στον εαυτό του. Τρώει πάγκο, αλλά σε δύσκολη ομάδα. Όλο αυτό το σκηνικό το ξεκινάει ο Βιερίνια για να προετοιμάσει το έδαφος του ερχομού του σε 2 χρόνια. Και έρχεται λοιπόν ο Σαββίδης ο Γιώργος που είναι τρελός παραγωγικά και λέει: ο Μάγκας δεν θέλει να έρθει. Εγώ του δίνω συγχαρητήρια από το μικρόφωνο τον Γιώργο το Σαββίδη. Λοκαρά εξηγέστηκε τον δίνει. Ωραία. Αλλά σε 2 χρόνια, όταν θα κρεμάσει ο πισινός του Γιώργο Σαββίδη του Βιερίνια, τότε περιμένω να πεις όχι. Θα είσαι πιο μεστομένος και πιο έμπειρος, θα έχεις δει και άλλα πράγματα κτλ. Συμφωνείς, γιατρό? Εννοείται. Ναι, Στέφανο. Μέσα είμαι, ρε φίλε. Μέσα μαζί σου, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, στα 33. Καθόμουν δίπλα στον Τρούλινγκ στην παράσταση και κάποια στιγμή έκανε τον Μπουγάτσα και είπε κάτι για το θείο του. Που το μανουριάσανε και γελώντας λέει
Ο Ντρούλινγκ λέει, γελώντας, καλά όλα λέει, θα τα πει ο Πους. Αν θες πες το σκηνικό, αν είναι προσωπικό, είμαι σουπερόσκυλο από ανατολικά. Λοιπόν, ακόμα σουπερόσκυλα υπάρχουν. Ο καθένας έχει τι να πει. Ο Μπουγκάτσας, εγώ τον έζησα. Και τον Ντρούλινγκ και τον Μπουγκάτσα. Πέρα από ό,τι διαφωνίες και παρεξηγήσεις υπήρχαν και τα λοιπά, έχω να πω ότι κανένας από εκεί μέσα δεν ήταν ιδιωτελής. Τουλάχιστον αυτό δεν έχει πέψει στην αντίληψή μου κάτι περίεργο. Ο Μπουγκάτσας δηλαδή ήταν ένας αυθόρμητος οπαδός του Άρη, ο οποίος δεν ήθελε πάρε δώσε με διοικείς και τα λοιπά. Να σας πω δε ότι το ανιψιός του Κουτλιάνη, τον οποίον Κουτλιάνη πήγε στο σπίτι και τον κυνηγούσε δηλαδή το θείο του. Μπράβο. Κουτλιάνη! Κουτλιάνη! Δεν έλεγε θείε, Κουτλιάνη! Ναι. Λέει παιδί μου είναι. Τα λογιστικά. Είναι ο μπαμπάς. Ναι. Η μάνα του με τον νότι ήταν αδέρφια. Κουτλιάνη, Κουτλιάνη! Με νοιάζει ο Άρης! Τον κάλα κάτι μασάς, τον Μπουγκάτσα, τον ηρεμήσε κτλ. Και κάποια στιγμή έκανε κριτική ο Μπουγκάτσας και του την πέσανε οι σουπεράδες. Ναι. Ναι. Τα πήρε λοιπόν στο κρανίο και είπε αυτά που είπε. Εντάξει. Τα είπε. Τα είπα εκεί. Εκεί. Τώρα δεν μπορεί να πει. Όχι, ακούσα να ακούσα. Σπέρματα! Εμένα! Σπέρματα! Εμένα! Στα δανασπέρματα! Εμένα! Ναι. Όχι, εμένα. Γιατί να μην το πω. Βέβαια, φίλε. Αν κάτι είναι αλήθεια. Παραγωγικά, ποδοσφαιρικά κτλ. Είναι αυτό, φίλε. Όταν το σατυρίζει, ναι. Είναι αυτό. Το παιδί δεν. Καμία ιδιωτέλεια, τίποτα. Άμα ήταν, δεν θα δούλευε και τώρα με ροκάματο. Και να την πέσουν, λέει, σε μένα. Που ήμουν ανιδιωτελής αρκετά. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Τίποτα. Ούτε ευρώ, ούτε ένα σουτζουκάκι, ρε φίλε, αυτό το παιδί. Είναι, ναι. Το ξέρουμε χρόνια. Λοιπόν. Κι όμως. Γι' αυτό λοιπόν, εσύ αυτό, που ήσουν εκεί. Γι' αυτό και η Μπουλντόκ χωρίς δόντια ήταν. Ωραία φανέλα. Ωραία φανέλα. Ωραία, τον έκανα τον τρόμο. Τρώμε, τι έχει τρώμε. Τα τη ζάχαρη την πολύ. Έφαγε πολύ. Το αφεντικό σου είναι τρόμο. Το φάγαλε. Το αφεντικό. Βρεά το αφεντικό. Έφαγα το αφεντικό. Το φάγε. Το φάγα το αφεντικό. Πάει το αφεντικό. Πάει το αφεντικό. Τι άλλα θέματα είχαμε κοινωνικά, έτσι αυτά και τα λοιπά. Τι πρόσεχε. Δεν θα μιλήσουμε, λέω, και για την. Πόσεψ, τι θέλει. Πάλι και σόπινγκ η κυρία Περιστέρα. Περιστέρα. Τι σου. Τίμησε την αγορά τη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά. Στα Χόντορ πήγε εκεί τα τέτοια. Όπου πήγε. Δηλαδή. Καλά. Βέβαια. Κραγιόνια τέτοια είχαμε. Δεν θα πάει. Δεν έκανε τόσα νυχάδικα έχουμε. Δεν έκανε τα νύχια για αυτήν πουθενά. Θα τη στείλω μέσα. Κουμπατήριο εκεί πέρα. Στέφανε. Έλα, είδε σήμερα από εδώ σου φαντάζομαι αρκετά. Ναι. Το νέο παλτό που μα φορέσαν, το είδε. Ποιο παιδί μου. Αϊντάρεβιτ. Αϊντάρεβιτ είναι αυτό, ρε. Πόπο. Τη ΣΑΕΚ. Ναι, Αϊντάρεβιτ. Πόπο. Εξαροχτάρι. Ναι. Πιο αργό και από τον Γρηγόρη Κόκκινο βρέθηκε αυτό. Απίστευτο. Το ρεπλέι του Γιώργη ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό ο Αϊντάρεβιτ. Αϊντά, πώ λέει. Τι του έφερε ο Μπάκεβιτ. Συγγνώμη. Τι πλήρωνε ο άλλο για να το φέρει. Ξέρω εγώ τι πήρε. Ο Μπάκεβιτ εδώ έφερνε κάτι παλτά, αλλά. Αυτό δεν πέσεται. Τι είναι αυτό, ρε. Είναι αεξίδε να μα πει. Αϊντάρεβιτ. Στρίβει με φλάσ αυτό. Πάντω οι αεξίδε λέει. Και κάνει το θεϊκό. Τη βρίζα τον προπονητή. Τι αλλαγή κάνει πρώτη. Ο θρυλικός Μωράης, ναι. Για να δώσει και άλλη ταχύτητα στην ΑΕΚ. Βγάζει τον Πατίτο από εξτρέμ, ναι. Ενώ έχει και το Μάνταλο εξτρέμ, ναι. Και κρατάει τρία χαφ, Αϊντάρεβιτς, Γιωάνσον και Σιμόες και πετάει τον Μπακασέτα δεξί εξτρέμ. Εκεί βλέπω ένα εκτσί, είχε αφρίσει στο καφενείο. Πω για selfie. Για selfie στο Instagram. Δεν υπάρχει αυτό. Μετά πώς να μην κράξεις. Και να θες κράζεις. Ναι, αλλά κράζεις τον προπονητή, αλλά εδώ υπάρχει ένα υπόβαθρο διοικητικό. Έτσι. Όλη τη δουλειά τους κάνουν, Κώστα. Ναι, εντάξει. Κράζουν τον Πέντο οι Ολυμπιακοί. Κράζουν τον Μωράης οι αεξίδες. Οι παοξίδες δεν κράζουν γιατί είναι ευχαριστημένοι. Ναι, κράζουν τον Αναστόπουλο οι Αριανοί. Κακός. Εντάξει. Κακός. Λέω ότι κράζουν. Καλά, οι Αριανοί δεν έχουν ποδοσφαιρική κουλτούρα, φυσικά. Τι να ξέρουν τώρα ο Κουρκούμπας από μπάλα και οι άλλοι που κάνουν στο γέλο ράδιο ξέρουν από μπάλα τώρα να πει μπασκετική είναι αυτή. Σου πούνε τα pick and roll, τα αυτά εδώ, στα αναλύσουν να μου και τα λοιπά. Τώρα να καταλάβουν τι έκανε ο Αναστόπουλος και πώς πήρε τα ρίσκα, γιατί τα πήρε, αν τα πήρε σωστά να τα αναλύσουν, δεν ξέρω. Χάσανε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πάντως έχω δει πάντως. Δεν έχει ανάλυση το θέμα. Αυτό που λέμε ότι ο Άρης θα πέθανε. Δηλαδή γιατρό είναι, λέει, α, τι πέθανε, σου είχα εξηγήσει τι είναι. Σε αυτό έφυγε. Η Β εθνική για τον κύριο Αναστόπουλο, να το πούμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα υπομονή. Όπως λες για τον προσωπικό σου φίλο τον Νίκο τον Αλέφαντο. Δεν χρειάζεται να φορτσάρεις από την αρχή σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει Τετάρτη Κυριακή παιχνίδια. Ναι.
Δηλαδή μπαίνεις ρε Άρη. Θεώρησες δηλαδή τον Άρη υπερβολικά αγχώδη. Παίζει τώρα Άρης Ολυμπιακός. Μην ακούσω καν Αριανό πριν το μάτσο με τον Αγροτικό στον Εύωσμο να μου αρχίσει τώρα τα χαϊλίκια και πάμε και να παίξουμε μπαλάρα και να φορτσάρουμε και να γουστάρουμε. Αυτά δεν που είναι άπαλοι. Μπορεί να κατεβάσει την ΚΑΠΑ 17 Άρης με τον Ολυμπιακό. Λες. Να την κατεβάσει. Ναι. Θέλαν και κύπελο. Θέλουμε ρε, κύπελο ρε. Θέλαν... Να φορτσάρουμε ρε. Θέλαν και κύπελο. Να τελευταία φορά που βάλαν κόλ σε τελικό. Μπορείτε να κάνετε σολτάδο με τον Πανεγιάλιο και άδειο χαριλά με τον Ολυμπιακό. Να πάρω καμιά ατάκα. Μην τους ακούτε αυτούς, μην τους ακούτε. Μην τους ακούτε αυτούς τώρα. Και ο Σπανός σήμερα πήρε παιχνίδι με τη Λαμία ο Πανεγιάλιος. Πίσω σφιχτός, πήγε ο Τενές να κάνει παιχνίδι κυριαρχία στο Αίγιο. Τσουπ, νάτος. 1-0 ο Πανεγιάλιος. Ο Τενές δεν μοιάζει με το Σωτήρι Τζεβελέμπο. Μοιάζει, αγέραστο συνέρευε γιατί και ο Τενές. Από τότε που το θυμάμαι στον Αθηναϊκό που πρωτοεμφανίστηκε πριν 25 χρόνια. Είναι αγέραστος, όχι, θα σου πω τι έχει ο Τενές. Ο Τενές έχει μία θλίψη. Όχι, αγέραστος λέω την, όχι αγέραστος. Αγέραστος είπες. Αγέραστος. Αγέραστος. Δηλαδή ναι. Ο ίδιος Τενές σαν προσπαρουσιαστικό, σαν φρεσκάδα. Μια ηρεμία. Μια ηρεμία. Ναι. Αυτό που είχαμε δει στον Αθηναϊκό πριν 25 χρόνια. Απίστευτος. Ποιο προπονητή έχει μεγαλύτερη ηρεμία και δεν έχει σκάσει ρητίδα στο. Όχι διάσημο. Ο Στάθης ο Σταθόπουλος. Α, σήμερα είδα και το φίλο στον Καμπερίδη στον Εύωσμο. Τι έκανε. Έβλεπε το μάτς. Παρέα με Βοσνιάδη. Με τον Βοσνιάδη παρέα ήτανε. Και τον βοηθό του. Και τον. Πες τον βοηθό που έχει συνήθως ο Βοσνιάδης. Βελιτζέλο. Το Βενιζέλο. Βελιτζέλος. Βελιτζέλο. Μαζί ήταν εκεί. Καραγεωργίου στα πιο δίπλα. Ναι. Είχε πολύ ποδοσφαιρό κόσμο. Ο Τσιάνης ήταν λέει. Ο Λουτσέσκο ήταν στο μάτς. Και αυτός. Ναι, έβλεπε τον Όφη αυτός. Έτσι. Έβλεπε τον Όφη. Παιδιά, είμαι Ολυμπιακός, λέω 9.50. Καλά να και πάρεις. Θέλω να ρωτήσω αν θα δοθούν μεμονωμένα εισιτήρια στο Άρης Ολυμπιακός και για μας τελικά. Πού πιστεύεις ότι θα γύρει το μάτς. Ραπ, σκορ εννοώ. 0-2. Χαλαρά. Έτσι λες εσύ. Λέει ο 4.50 στο γιατρό, γιατί ο γιατρός το είπε. Ναι. Τελικά, γιατρέ, όποιες ομάδες δικάει ο ΠΑΟΚ είναι, είτε είναι χειρότερες είτε κουρασμένες. Όπως είπες τώρα, λέει για τα Γιάννενα. Δηλαδή προετοιμάζεις το έδαφος σε περίπτωση που ρίξει ο ΠΑΟΚ καμιά τριάρα. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα παίζει ο ΠΑΟΚ. Όχι, παίζει ΠΑΟΚ Γιάννενα την Κυριακή 3 το μεσημεράκι. Ωραία. Με κρύο. Σε ωραία. Κρύα τούμπα. Ναι. Εκεί που δηλαδή η θλάση για τον Μπίσεσβαρ είναι σχεδόν σίγουρη, εξασφαλισμένη. Πάτε πάλι το ίδιο. Να τρέξει. Εκεί πρέπει να. Τώρα μιλάς. Αυτό που είδαμε χθες και το σχολιάσαμε εκτός αέρα με τον Κώστα είναι ότι ο ΠΑΟΚ άντεξε έναν 90 λεπτό να βγάλει πίεση και ένταση. Με το Λεβαδιακό. Και είπαμε ότι η μεγάλη οφειλή για τα 65-70 πρώτα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε την οφείλει στο Μιστακίδη. Ο οποίος ήταν μια διαρκή πηγή έντασης. Που δεν το καταλαβαίνει ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος. Για τον Μπίζεσβαρ έχω μια ένσταση. Ένσταση όχι στον Ίβιτς, ένσταση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και θέλω να μου το αναλύσεις. Λέω εγώ. Σήμερα ο Λαβάντας είπε ότι είναι για αλλαγή. Ποιος? Έκανε ένα σχόλιο στον κύριο Μπούζο. Ότι? Ο μεγάλος Νίκος Λαβάντας. Τι είπε ο Νίκος? Και λέει ότι ο Μπίσεσβαρ για τη θέση που παίζει δεν είναι για ενδεκαδάτος. Ναι. Είναι εναλλακτική λύση. Θα σου πω, ναι, έχει δίκιο. Αυτό είπε ο Νίκος Λαβάντας και θα συμφωνήσω μαζί του. Πρόσεξε να δεις. Ο Μπίσεσβαρ παίρνει πολλά μέτρα συμμετοχής. Το ξέρουμε, το έχουμε πει αυτό. Ναι. Ότι κάνει αδικαιολόγητα μέτρα. Δεν κάνει αδικαιολόγητα μέτρα. Δεν έχει από την πίσω γραμμή ο ΠΑΟΚ παίχτη να κατεβάσει την μπάλα. Κατάλαβε τι λέει. Νομίζω χθες ήταν και ο Τσίμιροτ πολύ καλό σε αυτό το ρόλο. Ναι, ο Τσίμιροτ. Τον ξεκούρασε και ο Τσίμιροτ χθες. Ο Τσίμιροτ κάνει ένα λάθος. Και κάνουν όλοι που κάνουν κριτική ένα λάθος. Την μπάλα δεν τη δίνει με πάσα. Με τι δίνει. Την κουβαλάει. Τι σημαίνει την κουβαλάει. Σπατάλη ενέργεια. Σπατάλη ενέργεια. Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Και όταν κουβαλάει την μπάλα ο Μπίζεσβαρ, ο Τσίμιροτ. Αναγκάζει και τον Μπίσεσβαρ να κινηθεί και αυτός για να έρθει κοντά. Κοντά πιο κοντά. Εντάξει, ναι. Λογικό. Λοιπόν, δεν έχει ούτε ο Μπίσεσβαρ ούτε ο Τζίμι Ροτ ποιότητα στο κατέβασμα της μπάλας. Δηλαδή, είναι καλός στο ανασταλτικό κομμάτι, κλείνει τρύπες, είναι ένας πιο ποιοτικός κάτσε. Ο Τζίμι Ροτ. Ναι. Για τον Κάνιας δεν έκανε σχόλιο στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει ο Κάνιας. Καλά. Αν και με αυτό το λεβαδιακό δεν φάνηκε. Δεν φάνηκε. Σε ποιο μάτς θα φανεί? Δεν μ' αρέσει. Στη Σάλκη. Καλά, εντάξει. Άσε. Γιατί ρε φίλε. Άστο να πάει στο διάλογο. Σκύλος δεν είναι πάντως, έχει αποδειχθεί. Σκύλος είναι, σκύλος, τι σκύλος είναι. Κάτσε ρε. Δεν Γενάρη, μεταγραφές δεν είπαμε πάλι. Δεν έχει τίποτα ακόμα. Κάπου διάβασα ένα όνομα ενός παίχτη. Φέρτε ρε ένα δεξί.
οχταροδεκαριού κάπου. Όχι, διάβασα. Φέρτε ένα καλό δεξιμπάκ. 33 ετών από το. Κώστα, ένα Βόσνιο 33 τραυματία παίζει για το ρεπορτάζ του Μπάουκ. Ποιο, ρε. Δεν θυμάμαι το όνομα. Φέρτε ένα καλό δεξί μπακ να περάσει το μάτο στον άξονα. Ναι. Αυτό λέμε τόσο καιρό. Καιρό το λέμε αυτό. Καιρό το λέμε. Ναι, αλλά και τουλάχιστον, το τουλάχιστον σε κάνα μάτσα διάφορο πάνω πάκ του παρουσιαστή με καμιά αφέρεια. Εδώ στο, στην Τούμπα, κάντε το και αυτό. Βάλτε το μάτος μια φορά οχτάρι. Τι να το δούμε σε αυτή τη θέση. Ναι, οχτάρι. Οχτάρι, ναι. Ναι. Πεκτούρα είναι, ρε. Κάντε το μια φορά. Α, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις τώρα, ρε. Ο μάτος σαν οχτάρι θα μπαίνει και πιο κάθετα και επειδή είναι και εύκολος και στον γκολ, μπορεί να κάνει και δημιουργία φάσεων και δυσκολιών στον αντίπαλο. Ένα δεξί μπακ δεν μπορεί να βρει ποιότητα σε αυτό ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Το Γιάσο. Θα πάρει το Γιάσο. Το Γιάσο. Ας πρόβλημα φοράει. Παιδιά, ο Πρωθυπουργός ήρθε να κάνει θεοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Έτυχε να το συναντήσω. Θα του πείτε τις ευχές σας για την καινούργια τη χρονιά. Για τα ωραία γκολ που σκοράρει. Ξέρω ότι το συμπαθεί το γιατρό ιδιαίτερα, τον έχει αδυναμία. Χαμογελαστός κατέβηκε από το. Ένα ελάττωμα έχει μόνο Τσίπρας. Τον χαιρέτησε. Ναι. Θα ρίξω σταυρό. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Κουλουρτζής, άμα ήταν δίπλα, πιστεύω οι ασφαλίτες. Ναι. Δεν θα του λέγανε φύγει από εδώ, θα παίρνανε 2-3 κουλούρια. δηλαδή είναι προσιτός, χαμογελαστός κτλ. Μετά ανέβηκε στο δεύτερο όροφο, εγώ ήμουν απέναντι στο Europan, χαιρετιόμασταν. Ναι, ναι. Δεν μου λες τεχνικά ματάκια. Να σου κάνω. Πάρε γραφές. Θες να πάρει συνέντευξη από τον Τσίπρα, ρεβιφωνικά, να έρθει εδώ και να, να πάρει συνέντευξη. Σίκα, μου είναι συμπαθής. Βεβαίως. Τι έχουμε εδώ. Πάμε. Ακόμα Χριστίνα Μαραγκώση δεν έβαλε ο Γιάννης. Τι έγινε, δεν μπορούμε. Ποιος είναι αυτός. Μητροπάνος είναι αυτός. Κάτσε, κάτσε να μάθω. Η κατάρα μου να φέρει τη σκιάσω. Μήπως πάνω. Που με έκανες σαν σε σένα. Τι χαρούμενα τραγούδια. Αυτός τρώει και τον Κασατζίδη στη θλίψη. Η κατάρα μου να φέρει τη σκιάσω. Μια χαρά. Ασφαλίτες χαρά. Χειροκροτήματα, αυτά, ιστορίες, τίποτα. Η κίνηση δεν σταμάτησε. Ένας απλός θα άνθρωπος. Παρευρεθεί ο Αλέξης δίπλα στον στο παπά που θα ρίξει το σταυρό. Βέβαια, γιατί. Ναι. Ποιος θα πέσει να τον πιάσει, Καμένος θα πέσει μέσα. Καμένος έχει πρόβλημα. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Έχει αυγενικό. Ναι, καλημέρα, ναι, Γιώτα Πέντε. Ναι. Καλημέρα, Κώστα, χρόνια πολλά. Μπράβο, χρόνια πολλά. Ο Νίκος σήμερα που τολμάει να πούμε χθες εκεί με εδώ με τον πρόεδρο του Ζαραζίδη και τον Πέτρο. Ο πρόεδρος. Λοιπόν, άκουσε λίγο εδώ τι θα σου πω τώρα. Έχει τα χρόνια πολλά από τον πρόεδρο εδώ δίπλα μου είναι. Ο πρόεδρος είναι τρελαμένος, δεν μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού εκεί πέρα με τον κύριο Σαββίδη να φέρουμε πέντε παίκτες να πέσει ο Ορδαϊκός. Θα έχει πάρει στο κρανίο, κοίταξε να πάει στο Μαρινάκι, είναι τρελαμένος. Ας μας ακούσουν εκεί στην ΠΑΕ να κλείσει ένα ραντεβού να δώσει πέντε παίκτες να σώσει τον Ορδαϊκό. Η πόλη είναι 95% ΠΑΟΚ και το άλλο πέντε είναι ΠΑΟΚ, απλά δεν το ξέρει. Σωμένος είναι ο Ορδαϊκός. Κάτσε ρε, Ορδαϊκός, καλά λέει ο γιατρός. Ο Βατόλακος πέφτει. Χρόνια πολλά. Ο Βατόλακος, καλά λέει. Η Κοζάνη δεν ανεβαίνει. Μια χαρά είσαι Ορδαϊκάρα εκεί. Πρώτη η ομάδα του. Ορδαϊκάρας είναι πρώτος, τώρα ανεβαίνει. Κάνουμε. Όχι ανεβαίνει. Ανεβαίνει εννοεί δηλαδή σαν ομάδα. Ναι. Ναι, σαν ομάδα είναι στο τοπικό η Κοζάνη. Στο τοπικό είναι η Κοζάνη. Δεν ξέρω πού είναι η Κοζάνη. Και ανεβαίνουν οι πόντι Καραγιανίων. Εντάξει, ξέρουμε ποιος ανεβαίνει. Άσε τους πόντις, είναι χωριό οι πόντι Καραγιανίων. Ήρθα την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Όταν είδα αγκαλιά με άλλον από τη Βυζιά. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, πρόεδρε. Ακούω τον πρόεδρο, μην το πουλάνε τρελά. Κοίταξε εδώ τα γράμματα τώρα. Ναι. Γιατί η κατάσταση σοβαρεύει. Ναι. Και ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνη σήμερα και τα ίδια λίγο άνθρωπος. Δηλαδή πήγα κάτω στην ΕΠΟ και με κάνανε τα σαλίμια του Μαρινάκη. Λοιπόν, ποιος είναι πρόεδρος? Να σε ακούσουμε. Ναι, για πες. Ας μας βάλει ο κύριος Σαββίδης εδώ, ας μας στείλει 5-6 παίκτες να κλείσει ένα ραντεβού εκεί πέρα. Γιατί αυτοί εκεί πέρα στην ΠΑΕ όλοι. Στάσου μισό λεπτό για να καταλάβω. Δεν τα γνωρίζω. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να χορηγήσει. Δίπλα είναι. Η πόλη είναι το 90% ΠΑΟΚ. Και δεν στηρίζει ο ΠΑΟΚ τον ΠΑΟΚ. Αν με κάνει με τους Αργιανούς στο Αιγίνο συμμαχία. Αν με τρελάνετε ρε. Ο Γιώπας έκανε με Αργιανούς συμμαχία. Τι έκανε να πούμε. Κωστή, αν μας ακούνε εκεί μέσα στην ΠΑΕ την Κυριακή θα γίνει μεγάλος χάμος, να ξέρεις. Τι γίνεται την Κυριακή, ποιος παίζει? Παίζει ο ΠΑΟΚ και θα σκάσουμε εμείς την τρία πουλμαντά θα έρθουμε. Από τα, τον, την Τολεμαϊδα. Με μείον 20. Από τους Βουντού ξέρουν εκεί τι σημαίνει Τολεμαϊδα. Στάσου για να καταλάβω το παράπονο. Μισό, και το χιόνι μαύρο είναι. Στάσου ρε, περίμενε. Εσείς τώρα θέλετε παίκτες στον Ιορδαϊκό για να... Θέλει η ομάδα, κοιτάξτε Κωστή εδώ πέρα υπήρχαν 5-6 πιτσιρικάδες. Συνήθανε να πούμε ο ένας νομίζει ότι είναι ο γιος του Μέση. Ήρθε και ο πατέρας όλο το μεσημέρι
Κοίταξε, το λέω, κάτσε καλά. Κάτσε καλά, γιατί το χαμόγελο θα κοπεί απότομα, το λέω. Ποιους παίκτες θέλετε να χτυπήσει τον Ιωδαϊκό? Το Σκόνδρα να πούμε, ποιον θέλετε? Ας δώσει η ΠΑΕ, ας κλείσει ένα ραντεβού να έρθουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Θα πάει στο Μαρινάκι, εγώ το σταμάτησα. Λέω, δεν θα κάνεις καλά, Μαρινάκι, δεν έχεις δουλειά. Η πόλη είναι ασπρόμαυρη και ο ΠΑΟΚ οφείλει να στηρίξει την Πτολεμαϊδα. Και άμα δεν τη στηρίξει ο Μαρινάκης, είναι καλός άνθρωπος. Έρχεται εδώ, ο Μαρινάκης τον έβιασε και τον είπε, να πούμε, εκεί η δική του. Ναι. Τα ξέρει ο κύριος Σαββίδης αυτά, ή δεν θα αφαλισούμε στο Μακεδονία Πάλας με τις κάμερες? Δεν... Εγώ επώνυμα σε μιλάω. Κοίταξε τώρα τα μούτρα σας για η Μακεδονία Πάλας. Η αλήθεια είναι ότι όπως σας είδα εδώ, είστε δύσκολοι, θα σας θεωρήσουν υπόπτους. Δύσκολοι για μα, άμπραβο. Το ξέρεις ότι ο πρόεδρος ασχολείται με τη νύχτα χρόνια. Εγώ το σταματάω, δεν έχεις καμία δουλειά με τον Πειραιά. Ναι. Είσαι παοξής, από αγανάκτηση σήμερα θα πάω. Εγώ ο πρώτος είναι που θα αγαπήσει τον Πειραιά παοξής. Τι λέει ο γιατρός? Τόσοι και τόσοι. Γιουρτζίκης, Καραμελίδη, Γκαγκάτσης, Ελευθεριάδη στην Πειραιά, Βασάρα. Κοίταξε λίγο, γιατρέ, χρόνια πολλά, καταρχήν καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σε σέβομαι γιατί είσαι γνώστης. Είναι γνώστης ο γιατρός, για πώς, Κοζανίτης. Αλλά εδώ πέρα είναι, μιλάμε για κάτι σοβαρό, Κώστα, δεν είναι αστείο. Για να στηρίξουμε τον Ιορδαϊκό, να έχει αυτός όμως μια ομάδα στην πλάση του πολύ. Ο Ιορδαϊκός οφείλει να στηριχτεί από τον ΠΑΟΚ εμπράκτος με παίκτες. Ας μας ακούσουν εκεί στην ΠΑΕ, γιατί είναι όλοι. Μια άσχετη ερώτηση. Είναι. Καλά, ρε, είναι δυνατόν το γήπεδο του Πτολεμαϊδας είναι ένα μέτρο από τα γνωστά της ΔΕΗ και να μην έχετε ηλεκτροφωτισμό στο γήπεδο? Απίστευτοι είστε! Έχουν κόψει επιχορήγηση 50.000 ευρώ για το χορτάρι. Εντάξει. Βρε, επειδή έχω δει προβολή θα βάλουμε στο γήπεδο. Στάσου μισό λεπτό. Δεν έχει προβολή. Δεν έχει προβολή. Δεν έχει. Δηλαδή για τώρα να μην έχουμε προβολή και το γνωστά της ΔΕΗ να είναι δίπλα. Τι είναι αυτά? Η κόντρα του δημάρχου με τη ΔΕΗ δεν αφορά τα παιδιά. Και το προπονητικό κέντρο είναι σε άβλια κατάσταση. 50.000 λέει ο πρόεδρος εδώ πέρα πήγε στη συμφώνησα και δεν υπογράψανε γιατί ο δήμαρχος είναι κόντρα με τη ΔΕΗ. Ο κύριος Ζαμάνης, εγώ το πρωί στο γραφείο του ήμουνα. Τι κόμμα είναι ο πρόεδρος? Θα Ορδαϊκός, ναι. Θα γίνει μεγάλο κακό. Ο ΠΑΟΚ οφείλει να στηρίξει τον Ορδαϊκό, τέλος. Αυτά είναι τα γράμματα. Τέλειος. Εώρο λέει λοιπόν, άντε πάμε. Πάει τέλειος. Εγώ ελπίζω μέσω της ακροαματικότητας να μας ακούσουνε. Ναι. Γιατί εγώ τον ηρέμησα τον πρόεδρο, δεν θα πας κάτω στον πειρά, δεν έχεις καμία δουλειά. Ξέρεις ότι με τον Αναστόπουλο τα λέει καλά, τους απείλησε τους Αριανούς εδώ και γίνει μαγγελιό. Ναι. Τον έδωσε δυο υπογλώσια του Καρυπίδη. Εδώ τον έχω, να. Κωστή, ναι. Σε επώνυμα σε μιλάμε, δεν κάνουμε. Ξέρω ρε, τι εγώ, τι πάω κόντρα, εγώ τώρα έχω το λεμάιδα. Πάει. Μας χαρίσει ο Γιώργος. Λοιπόν, διάλειμμα μισό λεπτό, πάμε στην επόμενη γραμμή. Μπέργκερ. Λοιπόν, αυτά είναι πέρα στο μήνυμα που το λέμε. Δηλαδή, ρε Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις, γιατί να μην... Δηλαδή, αν πάει ο φίλος μας ο Τζιρόνιμου, ο ταξιτής που είναι Παοκάρας. Παοκάρα δεν είναι ο Τζιρόνιμου. Κόκαλο. Κόκαλο. Και έχει την πίσω θέση τώρα Μανθάτη και Σιώφα και τους πάει και στον Ιορδαϊκό. Του στείλει ο πρόεδρος να πούμε. Άλλωστε, τι έγινε? Πάμε, δηλαδή, κόσμο. Μία γραμμή, όχι, ρε, φίλε. Μία γραμμή έμεινε με αυτό τον τάτρο, μας έριξε τις γραμμές. Έλα, φίλε. Γεια σας, χρόνια πολλά, παιδιά. Νάτος. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Δεν τη βλέπω. Δεν τη μυρίζομαι. Καλή θα είναι χρονιά. Δεν πήγε καθόλου καλά η ΑΕΚ σήμερα. Ναι. Απογοητευτική ήταν. Ο Αϊντάρεβιτς σου άρεσε, κύριε Κώστα? Πώς? Ο Αϊντάρεβιτς. Σαν πρώτη εμφάνιση τώρα, τι να τον κρίνω εγώ τώρα. Μιλάμε για την ταχύτητά του, για όλα αυτά που έδειξε. Που δεν έδειξε, μάλλον. Έχει κάποια στοιχεία, εντάξει. Τι στοιχεία? Εντάξει. Από ένα παιχνίδι δεν κρίνω παίχτης. Απλά ο Πέχαρτ και ο άλλος ο Πορτογάλος είναι για διώξιμο. Ποιο Πορτογάλος είναι για διώξιμο, ο Σιμώνης? Ο Αλμέιντα. Α, αυτός είναι υπέρβαλος, είναι γέρος. Καλά, εντάξει. Αυτή είναι για διώξιμο, τελείως. Μπακασέτα, σου άρεσε? Στη δυναμική επανεμφάνιση. Στη γραμμή. Το Μπακασέτα, κοίταξε να δεις, επειδή το σχολίασες και ο Σκύμπε μαζί με τον Μάνδαλο στις άκρες τον βάλαν σε ένα παιχνίδι, αν θυμάσαι. Μπας και κάνει καμιά μεταγραφή. Μανατζερικά τους βάζει. Καλά αυτό. Ναι, κύριε Κώστα, ψωνίζουν οι άλλοι αποστολικές. Κοίταξε, κίτρινη δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνει. Τι κίτρινη? Το αριστερό και το δεξί μπακ του Γιβραλτάρ που είναι σε βιτόρια προς γραμμένα. Με μένα μιλάς τώρα.
Άκουσε. Με μένα μιλά τώρα. Δεν μπορεί να τρυπήσει. Δεν μιλά με κανένα πεδαρέλι. Όχι, λέει ότι δεν τρυπάει, λέει αυτό. Δηλαδή να μην ειρωνεύεσαι. Αν υπάρχει Γιβραλτάρ, δεν μπορούσε να περάσει σαν εξτρέμ. Ο Μαντζουράκης έπαιξε μάντομαν το μάνταλο και έπαιξε με δίπλη ζώνη. Και μπόρεσε και. Και παρόλα αυτά έκανε φάση η άλλη την Κραυγαλαία. Την την έχασε όμως ο Πανατολικός. Η άλλη την Κραυγαλαία. Είσαι τυχερός που μπάλα πήγε στα αριστερά του Κλέσιο. Ακόμα φάκλεγες. Τι κάνει ο Κολοδέσιος. Την ευκαιρία είναι αυτό το κότσι σάκι εκείνη που κάνει ο Μάρος. Κολοδέσιο έχει τα στόπερ. Μην το συγχύζεις. Ναι, θα γυρίσω την Κρίσκη όμως. Στην Τρίπολη θα έχει το Βράνιες. Τι βράγει, το βράγει. Ναι, ναι, το βράνιες. Τρώμαξε ο Μανιάς τώρα. Πάντως, δεν κοιμάται το βράδυ. Οι παοξίδες σε περιμέναν σήμερα μετά την εμφάνισή σου με τον Πανετολικό να στην πούνε να πούμε. Η αλήθεια είναι. Κοίταξε, δεν ήταν καλή εμφάνιση, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον Γαμπρόκοστη. Δεν ξέρω, εμένα δεν με ξυρίσαν γιατί ήμουν αφαντικό. Εγώ λέω ότι στο τέλος ξυρίζουν. Ακόμα μείον ένα είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, επιμένεις εσύ ότι αυτή η ΑΕΚ. Μπορεί τον ΠΑΟΚ να τον περάσει βαθμολογία. Όχι μπορεί, θα τον περάσει. Πώς θα τον περάσει, δεν είναι δυνατόν. Θα το δεις στο τέλος του πρωταθλήματος. Είδες τη μεταγραφή σου, βέβαια. Θα το δεις γιατί. Γιατί ακόμα. Ακόμα δύσκολο παιχνίδι δεν έκανε. Ποιος? Τώρα, άμα κατέβει ο Πετράκης με 5-3-2, θα δούμε. Κάτσε ρε, εσύ έχεις να παίξεις στο Τρίπολη και Παναθηναϊκό. Νίκη, θα κάνεις. Έχεις να παίξεις τώρα 3 σερί εκτός. Εκεί λοιπόν. Εκεί τι έγινε. Λεωφόρο. Λεωφόρο. Και ξανά Αγρίνιο. Και ξανά Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν. Οχ, το νεφρό μου θα λέει. Εκεί τι έγινε δηλαδή. Ξέρεις το Αγρίνιο. Κάτσε τώρα, ο Πάουλ δεν έκανε δύσκολα παιχνίδια. Λεωφόρο δεν έπαιξε. Ολυμπιακό δεν έπαιξε κάτω. Τι έκανε. Ναι, τους έγινε εδώ όμως μετά. Δεν τάχασε. Τάχασε. Δεν μου, λες, ναι. Δεν μου λες τώρα πώς πόντς έχει η ΑΕΚ, 21? Ένα 21, ναι. Και 20 ο ΠΑΟΚ? Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει Γιάννα μέσα Λάρισα έξω? Ναι. Και σε έξω Τρίπολη έξω Παναθηναϊκό? Ναι. Θα σε περάσει. Και με το μείον 3. Θα δούμε. Θα σε περάσει. Στο τέλος του πρωταθλήματος θα δούμε. Άκουσε να δεις. Εδώ και 50 χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη ομάδα της Ελλάδας. Και εδώ και 5 χρόνια έχει πέσει με τα ζωγιά. Έκοσι. Ναι, είναι η τέταρτη. Είναι η τέταρτη. Δεν μου λες από την Β' Εθνική. Όταν ανέβηκε η ΑΕΚ στην Α' Εθνική. Από την Β'. Ναι. Την πρώτη χρονιά. Τον πέρασε το ΠΑΟΚ στην κανονική τη βαθμολογία. Τον πέρασε. Στα κρίσιμα όμως την πέρασε ο ΠΑΟΚ. Πήρε το κύπελο. Το πήρε το κύπελο. Και από τη στιγμή που πήρε το κύπελο η ΑΕΚ, δεν την ενδιαφέρε. Δεν την ενδιαφέραν τα play-off. Ο Μίλους Europa League μπήκε το ΑΕΚ, η ΑΕΚ. Ναι, αλλά έπαιξε με Σεντετιέν η ΑΕΚ. Καλά, και τι με αυτό. Α, τι με αυτό. 5 χρόνια εκτός Ευρώπης. Μας τραπάσει η κουσιά. Γιατί δεν μιλάς, άστο γιατρέ. Άμα δεν πει ο Μίλους Europa League να λιγδώσει τα τεράκια. Μας τραπάς χωρίς λεφτά. Μας τραπάσει η κουσιά και τώρα μιλάς. Χωρίς λεφτά. Δεν έπαιξε ο Σεντεκέν, έπαιξε πάνω στο Σεντεκέν. Ο Πάκ θα περάσει από τη Σάλκη. Παίζει με Σάλκη όμως. Θα περάσει απ' έξω για... Γιατί είναι χειρότερη η Σεντεκέν από τη Σάλκη. Δηλαδή εσύ το καλοκαίρι παίζεις με Σάλκη. Εσείς λέτε ότι... Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, δύο. Εσείς πιστεύετε ότι το νοιάζει τον Πάοκ αν περάσει από τη Σάλκη ή αν πουλήσει κανένα πέλκα σε καμιά. Να οικονομήσει κανένα φράγκο η εταιρεία. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις. Η ΑΕΚ ποιο μπορεί να πουλήσει αυτή τη στιγμή. Ότι ο Παοξής νοιάζεται να περάσει τη Σάλκη ή να πουλήσει τότε τον καναπέλκα. Στην καμιά καλουσουρούη. Γιατί. Άσχημα. Τώρα αφού οι Παοξίδες να με πούνε τι τους νοιάζει. Δηλαδή ο Πέμπτος επειδή έβαλε ένα γκολ έγινε. Έγινε δισέμπρετος τώρα. Ποιος. Ο Πέλκας έγινε δισέμπρετος με ένα γκολ. Ρε Χρυσέ, άκουσε να δεις. Μήπως συγκρίνεις τον Πέλκα με τον Μάνταλο. Όχι, περίμενε. Λέω, μήπως το συγκρίνεις. Είναι η ευκαιρία, λέω. Εγώ ρωτώ τώρα. Απάντησες αυτό που σε ρωτώ. Ο Μάνταλος τι θέση παίζει. Άκου, είναι ευκαιρία. Εγώ λέω ότι ο Μάνταλος είναι 4 κλάσεις ανώτερος από τον Πέλκα. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν αύριο η. Πώς τη λένε η Σάλκε. Τραβάει ένα σουτ ο Πέλκας, πάει στο γάμα και έρχεται εδώ, γίνεται ένα κόρντερ, γίνεται ένα μπέρδεμα, τραβάει κι άλλο ένα ο Πέλκας, λέω εγώ τώρα. Ναι. Και το ζητάει, ξέρω εγώ,
Κολονία. Η κολονία του Φράιμπουργκ. Φράιμπουργκ, 5 εκατομμύρια. Δεν αγοράζουν οι Γερμανοί. Ο Έλκας είναι για ο Μάνταλος. Οι Γερμανοί δεν αγοράζουν έτσι παίκτες. Από έναν αγώνα. Δεν είναι Γερμανοί. Μπορεί να πάει σε μια ομάδα στην Τουρκία. Να πάει στην Τραπεζούντα, στις γιαγιάς μου το χωριό της Ζαμπέτας να πούμε. Να πάρει 4 εκατομμύρια εκεί, 4,5. Μπορεί να έρθει ο Κινέζος και να πει 10. Ναι, 10 στο Σαββίδι. Λοιπόν. Κλείνοντας θα σου πω ένα πράγμα. Μια λαϊκή παροιμία λέει άσπρος φοπός, μαύρος φοπός στο ποτάμι θα φανεί. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κώστα. Έλα. Τι είπε ο Μελισανίδης της ρίσης του Ντίμη Κωνσταντόπουλου? Εκείνη η ΑΕΚ του Δημαρέλου δεν έχει σχέση με την τώρα. Άρα είσαι νέα ΑΕΚ. Τέλος. Ναι, είναι νέα ΑΕΚ. Είσαι νέα ΑΕΚ. Και εγώ είμαι εναντίον του Μελισανίδη και του Μπάγεβιτς, αν θέλεις να μάθεις. Ναι, αλλά ξυφουλκείς εδώ πέρα για τη νέα ΑΕΚ. Πώς? Ξυφουλκείς, βγάζει, παίζεις ξύλο. Στα 70, πόσο είσαι? Δεν ξυφουλκώ καθόλου. Απλά σήμερα. Δεν μου λες. Αν ποντάρω εγώ σε τρίποντο στο Καφτατζόγλιο με την ΑΕΚ, ποντάρω. Σε μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Διαχρονικά. Ναι. Και να απαντήσεις ειλικρινά τώρα. Κάτσε. Διαχρονικά. Συγκρίνονται τα μεγέθη ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Στη, σαν σωματεία, σαν οργανωμένο. Ναι. Συγκρίνονται. Τι, στου τίτλου. Σαν ερασιτέχνη, πάω και ΑΕΚ, συγκρίνονται, εννοείται. Όχι, για μπάλα σε λέει, ρε. Ποδοσφαιρικά. Ναι, ποδοσφαιρικά. Το έχασε με την πτώση τη Β' Εθνική. Βρεάσε τώρα. Έχω 11 πρωταθλήματα και έχουν 2 τώρα και συζητά τώρα. Πότε έχει να διεκδικήσει ΑΕΚ πρωτάθλημα τελευταία φορά, πότε το διεκδικήσει. Πολύ πιο νωρίς από τον ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Τελευταία φορά το διεκδίκησε το 2008 και ο ΠΑΟΚ το 2010. Πιο πρόσφατα είναι του ΠΑΟΚ τη διεκδίκηση. Πότε πήρε ο ΠΑΟΚ? Πότε διεκδίκησε, λέμε. Διεκδίκησε. Πότε πήρε, λέμε. Διεκδίκησε. Ήρθε εκεί ο Κάμπορα, τον έκανε κάτι ματιές. Το 94 πήρε τελευταία φορά η ΑΕΚ, το 85 ο ΠΑΟΚ. Κοντεύουμε ίδιες μνήμες να έχουμε. Ναι. 15 κύπελα. Άστο, κύριε Κώστα. Ας είναι πολύ μας τραπάδες, είμαστε τραπάδες. Άντε βρε. Αρχαιολογία τώρα. Άντε βρε, φτωχή συγγενής τώρα, σταματήστε βρε. Αρχαιολογική σκαπάνη βγήκε. Πάντοτε τέταρτη θα είστε. Άστο να, κύριο Κώστα, άστο να λέει αυτός. Άντε για. Πού να ξέρει τώρα, άστο να. Δεν ξέρει. Τι ρε, πόσοι μας τραπάδες έχει τώρα η Άκη τώρα συγκρίνει στο πάντο με το. Σα σωματίζει. Μας τραπάς, φίλε, και πελάρες και τέτοια τώρα. Σιγά το μας τραπάς. Ω, φίλε, άστο τώρα. Πάμε στις γράμμες. Για Αργιανός τα λέω να πούμε. Πάμε στο επόμενο. Ωραίο καφέ έκανε. Ωραίο. Καϊμάκι, ωραίο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, κύριε Ραπτοκίνη. Τι κάναμε σήμερα πάλι, σκίσαμε. Ο Εύωσμος και παρέλαση σήμερα. Καλημέρα στο Στεφανάκο. Μου επιτρέπει να σε λέω εσένα. Στεφανάκο, θα με λες. Το είδαμε το μάτι σήμερα. Απολαύσαμε. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλίδη. Βέβαια, απολαύσαμε δεινόπαπα. Καλά, κοντιτήθρεση. Ξέρει από πού έχει καταγωγή ο δεινόπαπα. Είναι δικό μου παίκτη ο δεινόπαπα. Γιώργο Φυρό. Γιώργο Φυρό, αλλά ο μπαμπά δεινόπαπα έπαιζε στον Ηρακλή. Υποσχετική στον Ελευθεριακό. Και ο παππού είχε σουβλατζίδικο γυράδικο απέναντι από τον Ευκλήδη. Ναι, και η μαμά του χάρη. Και μένει στην Τούμπα. Ο παππού. Πάντω. Ο παππού ο δεινόπαπα. Ο Γιώργο Φυρό δεν περίμενε. Συγγνώμη, για να μην χάσουμε το θέμα μα, κύριε Ραπτόπουλε. Εδώ ακούγονται ανακρίβειε. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Εσεί που είστε ποδοσφαιρικό αναλυτή. Είμαι. Ο Βασίλη έχει ζήσει στην Κοζάνη. Ναι. Ο Ιορδαϊκός από ποια συγχώνευση ομάδων προήλθε, κύριε Ραπτόπουλε? Από τον Ηρακλή Πτολεμαϊδας. Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, από τον Άρη Πτολεμαϊδας. Μάλιστα. Δηλαδή, από πού αυτή η ομάδα που προήρθε από Ηρακλή και από Άρη το 1980-81, δεν θυμάμαι κι εγώ, και φοράει κίτρινα και μπλε. Πράσινα. Πράσινα, ναι. Και έχει το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή, το μαλλιά τον Τακίδη. Αριστερό μπακ. Πού το θυμήθηκε το Τακίδη? Τακίδιζε στραβά πόδια, ρε φίλε. Αυτός και ο Τσαγανιάς του Ηρακλή είχαν τέτοια πόδια. Ωρε φίλε, Τσαρφιά χέτη. Σε ντέρμπι Ηρακλής Πτολεμαϊδας σε Ορδαϊκός. Γάμα εθνική. Και έχει πέσει ένα ξύλο. Ξύλο, Ξύλο. Άκου. Κοζάνη Ορδαϊκός. Μπαίνω μέσα από το κηλικείο του σταδίου. Λοιπόν, γίνεται μια μανούρα κτλ. Τι έκανε στην Πτολεμαϊδα, εσύ? Κατασκόπευα τον Ιορδαϊκό για ένα φίλο μου προπονητή. 25 χρονών ήμουν. Είχα πάει με έναν φίλο μου σουπερά, τον Βασίλη τον Αντωνίου. 93-94, με ένα Οντομπιάνγκη Άμπαρθ.
Αμα. Λοιπόν, ένα κόκκινο που είχα, πήγα γκουρ 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 εκεί κτλ. Καστανιά την πέρασε εύκολα. Ποια καστανιά, καλή Δευτέρα. 70 άλογα, 700 κιλά. Πρόσεξε τώρα. Και λέει, τότε δεν είχε γίνει ο δρόμος ακόμα. Εννοείται. Χτυπάει ένας τύπος. Τα σουβλάκια του. Χτυπάει ένας τύπος στην πόρτα απ' έξω. Παμ, 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 παμ. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Άνοιξε, ρε, του λέει. Αυτός πήγε το κυλικό. Oh, τι θέλει, ποιος είναι, λέει. Άνοιξε, ρε, ατιμένα, ατιμάντρα. 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 Τι έγινε, ρε παιδιά, κάτσε ρε Βασίλη, αυτή είναι σε μια αγρία κατάσταση. Κάτσε να κάτσουμε εδώ δεξιά. Δεν έχεις, κάτσε δεν ρε να δεις. Ναι. Βλέπω ένα δεν τύπο. Έχεις... Βλέπω ένα τύπο με γυαλάκια, με μια καμπαρτίνα και βρίζει τον κυλικιάρχη. Βγαίνει ο κυλικιάρχης έξω. Ανοίγει το κάγκελο, δηλαδή όχι την πόρτα. Ποιος εσύ ρε, του λέει, θες να πει τζάμπα. Εγώ με λέω Λυκιάρχης. Στα τέτοια μου του λένε, εγώ είμαι κύλικη άκης του λέει. Δεν έχεις παρακολουθήσει μακεδονικό σχιατίστης με Τιτόπουλο Τιτονίδη Τσίτσαρη Σανόπουλο εναντίον Άρη Πτολεμαΐδας. Εσύ έχεις γίνει. Χαμηλό τάκλιν του Βαγγέλη Κολώνη και πια κάγελα. Ποιας Κολώνης ρε, Γιαννιτσά Μεντ, δεκαετία 60 έχεις δει. Καλά τώρα. Κεφαλιά ο Ποδάρας στο Φασόλι, το μεγαλύτερο ταΐ, το Γιαννιτσόν. Δεν είχε γεννηθεί τότε, βέβαια. Για να ξαύρε τώρα με το Ζελιθωμά, τερματοφύλακα τώρα με το Περουκίνη τώρα. Άσε μας ρε φίλε τώρα να πούμε. Και ποιο, με ποιον τώρα να πούμε, με το Μαβίδι δεξί εξτρέμ τώρα και με τον Κούλογλου Σέντρεφόρ τον Ταλικέρι. Άσε ρε φίλε, αγροτικός αστέρας και πάει σε Ελλάδος να πούμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου λες, από πού προκύπτει τώρα κύριε Ραπτόπουλε για να έρθουμε στο θέμα μας. Από Άρη Πτολεμαίδος και Ηρακτή Πτολεμαίδος, πού προκύπτει ΠΑΟΚ. Στην Πτολεμαΐδα, ε. Στην εδώ Πτολεμαΐδα, γιατρός... κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Τι ανακρίβειες είναι αυτές που ακούγονται. Εδώ γιατρός ο Ηρακλειδέας λέει... 20 ναι. χρόνια, 15 φάγαμε εκεί. Λέει, στην ευρύτερη περιοχή. Λέει για Ολυμπιακούς πολλούς. Και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και εξήγησε έχει περιοχή. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός Κοζάνης η πρώτη ομάδα έπαιζε με ερυθρόλευκα. Ναι. Η συγχώνευση Ολυμπιακού και Μακεδονικού τι έδωσε. Το φύλαθλο σωματείο Κοζάνη. Κοζάνη, Κοζάνης δεν αποκλείσει τον πάγο. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Λαβέρο Φιωαννίνο. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Η ομάδα της καρδιάς σας. Πώς είναι δυνατόν και είναι και ο Στεφανάκος εκεί. Εσύ βρε ναι ωραία που δεν έχεις χρέη. Να κάνεις από τον τελευταίο τον Κουρμπανά βρε. Με τρεις πόντους βρε ο Κουρμπανά σε κέρδισε βρε. Έλα ο τώρα. Άλλος μάρκαρε με τα μάτια βρε ο Μπράβος. Ο Κουρμπανάς τώρα έκανε ο Κουρμπανάς τη βρε πήρε την ταυτότητα των άλλων. Δηλαδή λοιπόν, εγώ τώρα Κουρμπανάς... τι να υποθέσω. Άκου. Εγώ σαν οδηγός τι να υποθέσω. Άκου, άκου, ότι... Ξέρεις τώρα. Παγκοσμίως ο Άρης πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα β' εθνικής, η ομάδα του Άρη μας. Η οποία δεν έχει κόφτη. Ναι. Δεν έχει κόφτη. Όχι. Θα του δανείσει. Δεν παίζει με καθαρό κόφτη. Ποτέ δεν έχει κόφτη ο Άρης. Όταν λέτε κόφτη, τι εννοείτε, χαρτοκόφτη, κύριε Ραπτόπουλε. Θα σου έλεγα την κόφτη τώρα, αλλά. Κόφτη, περίμενε. Γιατί ο νέος θα έρθείτε στο ξενοδοχείο μεθαύριο. Φυσικά θα έρθουν. Εγώ σας βλέπω να είστε και οι δύο εκεί. Από προχθές θα είμαστε. Από προχθές θα είστε και βεβαίως. Μην ξεχάσετε να έρθείτε. Πώς θα έρθει η αποστολή. Πώς θα έρθει η αποστολή. Στο γνωστό ξενοδοχείο θα έρθει. Θα έρθει αποστολή. Από Ξάνθη κατευθείαν ή θα έρθει η ΚΑΠΑ 20. Όχι από Ξάνθη θα έρθει. Στο ίδιο ξενοδοχείο με τον κύριο Τσίπρα θα είναι. Δηλαδή θα έχουμε. Στο άλλο, πιο εδώ δεξιά. Θα έχουμε κομβόι χαρά Ξάνθη Θεσσαλονίκη αποστολή Ολυμπιακού. Η Ξάνθη είναι ωραία ομάδα. Είναι ομάδα που εντάξει είναι λογικό. Υπάρχουν ακαδημίες εκεί. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, έχει στήσει τις ακαδημίες, αυτό είναι γνωστό. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχετε ακαδημίες, δεν έχουμε παλέμαχο ποδοσφαιριστή υπεύθυνο. Εδώ τώρα τι να κάνουμε στην Πτολεμαΐδα, θα επέμβεις να κανονίσεις εκεί τα παιδιά. Τι να κάνουμε στην Πτολεμαΐδα, να πούνε την αλήθεια οι κύριοι, να μην λένε ανακρίβειες. Ότι Άρης και Ηρακλής είναι η Πτολεμαΐδα. Μάλιστα. Τώρα πώς θα κατεβαίνεις. Τώρα θα μου πεις Ηρακλήδες δεν υπάρχουν και πολύ άλλο πια. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι είδος προς εξαφάνιση. Ω, δεν ξέρω, όπως... εγώ πάντως με τον Ασλαμά. Στον παράκι του Μήλου είχαμε πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχε ο Ηρακλής στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Να έχεις υπόψη σου. Έκλεισε σε επόμενη γραμμή. Να έχεις υπόψη. Καλημέρα μου. Στο μακρινό. Έτσι. Να έχεις υπόψη. Εδώ φίλο του Ερδαϊκού μας λέτε παίζει ο Γκλαβέρης αριστερό μπακ στον Ερδαϊκό. Ναι. Εδώ ο Κέσσαρας. Ναι. Εντάξει τώρα οι μνήμες είναι θολές, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Τακίδης έπαιζε αριστερό μπακ. Με την Ξανθιά Χέτη. Ποιο είναι Τακίδης. Ο Τακίδης. Ο Γιάννης. Το νούμερο 3 του Ερδαϊκού. Τρία. Και τότε φορούσε. Και στον Ερδαϊκό έπαιζε
και χαφ. Μάκης Τζάτσος εκεί πέρα στις αρχές. Ποιο μεγάλο γύφτο από μεγάλη γύφτικη οικογένεια παίζει, ένα τσιγκάνο παιχταρά όμω. Ναι, όχι, τσιγκάνος... Βιλανάκη δεν έπαιξε ποτέ εκεί. Ο Βιλανάκη. Έπαιξε. Είσαι σίγουρο ότι είχε παίξει ορδαϊκό. Παιχταρά, βέβαια. Ξάνθη, ναι, αλλά όχι ορδαϊκό. Έπαιξε ορδαϊκό Βιλανάκη, τον έχω δει εγώ. Χαφ. Χαφάρα. Σοβαρά. Ναι. Για να λες εσύ. Ναι. Αφού και ξέρει από μπάλα. Και Μίτροβιτ έπαιζε στην Σέντερφορ. Στο χωριό του Μπανιώτη του γιατρού. Στον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης. Ο γιατρός. Έβλεπες πολύ γάμα εθνική. Ο γιατρός Μπανιώτης. Έβλεπα πολύ. Για ποια ομάδα έκανε σκάουτινγκ? Ποιος? Εσύ. Δεν λέω. Δεν θα πεις. Έλα φίλε. Ναι. Πάντως με ανακαλύψαν με κάτι χαρτιά και με κυνηγούσαν. Καλά σε κάνανε. Έλα φίλε. Φίλε. Ναι. Καλησπέρα. 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 Καλή χρονιά. Δεν το χρονιά. Βλέπουμε, ναι, καλά. Αλλά αυτός ο κύριος Κώστας τι αντιπαύξη δηλίκη βγάζει, ρε παιδιά. Ρε φίλε, εξής είναι, γιατί. Σε καλό είναι να είναι αντί. Ναι. Θα πάθει έφραγμα αν περάσει ο ΠΑΟΚ τον... Τη Σάλκε. Αν περάσει την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ θα πάθει έφραγμα. Ο Κεκές ο Βλάκας. Όχι. Εντάξει. Βγάζει πάθος, αυτό δεν κάνει. Σε πείραξε. Τώρα. Σε πείραξε, τσίγκλησε. Τώρα δε. Γιατί ρε παιδί μου, τι είπε ο άνθρωπος. Είπε ότι η ΑΕΚ έχει 15 τίτλους και 15-30 και εσύ έχεις 4. Πάμε στον επόμενο. Ναι, ψέματα είπε. Καλημέρα. Εντάξει. Άμα δεν το αντέχετε το καζουριλίκι. Εντάξει. Καλημέρα κύριε. Εγώ είμαι. Ναι κύριε. Mm-hmm. Τι σε λέγει ο κόκκινο, δεν έχει ιερό και όθιο. 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 Τι ιερό και όθιο. Θα σε στείλω λέει στην Καλατίνη. Στην Καλατίνη. Αυτό ρε φίλε τι οπαδός που είναι, δεν βλέπει δηλαδή. Τι έλεγε για τον Περόνε πάλι. Για τον Περόνε. Ρεσιτάλ διαιτησίας του Κίζα. Ω κύριε. Έλα δουλεύει υπογειακά για το μάτσο με τη Βέρεια. Ξέρει τι κάνει. Ω κύριε. Χτυπάει αλλού τώρα. Είναι φίλος του. Τα πατελόνια που φορά. Τα πατελόνια που φορά. Πέθανε και τα πατελόνια. Όθιο. Όθιο. Το τρίψε ο Περόνε εκεί πέρα. Κυνηγούσε την κόκκινη κάρτα. Ναι. Άφριζε ένα καφενείο Ηρακλειδέων. Βγάλ τον έξω. Δεν μπορούμε άλλο. Ναι. Ο Κίδα. Έχει κάνει 5 τάκλι. 15 αγωνιές ο Περόνε σε όλο το μπάτ. Έχει προκαλέσει με την απόδοση. Τι να κάνει και ο Κίδα έρμο. 87 έφτασε για να τον αποβάλει. Τι να πεις ρε. Αυτός ο Αϊτάρεβιτς λες και έχει παίξει ήδη το 90 λεπτό είναι παιδιά. Απίστευτος. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά. Ο Αϊτάρεβιτς. Αυτός είναι να τρέξει με τον Τζιόλι. Ο Τζιόλι μπροστά του Ασάφα Πάουελ θα είναι. Ασάφα Πάουελ. Ναι ρε φίλε. Μιλάτε είναι πολύ αργότερο φίλε. Εγώ τον είδα και λέω το παιδί έπαιζε εδώ πριν παιχνίδι και ξανά ήρθε. Τι έγινε εδώ. Πάρα πολύ αργός Κώστα, θα πάρεις πλάκα να το δεις. Όχι μόνο, εντάξει τι. Μελισανίδης το χρέος του το έκανε. Την πήγε την άκρη ξεχρεωμένη, την ανέβασε από εκεί και πέρα. Η Αγία Σοφιά είναι. Το παρουσίασε ο Μπάγεβιτς και έλεγε φοβερό, λέει εξάρι, οχτάρι, λέει τρομερός, λέει. Σέρβος είναι. Βόσνιος. Σουηδοβόσνιος. Κορομισιά έγινε εκεί. Έτσι είναι, εντάξει. Έγινε κορομισιά εκεί. Ατασταλία έγινε εκεί. Ναι! 40 χρόνια στην Ελλάδα ακόμα ελληνικά δεν μπορεί να μιλήσει. Τα σπόρια, τα άσπρα, τα ακόμα στα σέρβικα τα κάνει τσικ-τσικ να πούμε. Άιτε τώρα. Για πες το. Τίποτα, όλα καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Επόμενος κύριος. Να σάφω πάω, έλεγε. Έλα, φίλε. Μια διόρθωση πήρα να κάνω ο Κωστή. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος παίκτης που έβγαλε ο Άρης Πτολεμαίδος δεκαετία 60 β' εθνική ήταν ο αείμνηστος Εμίλιος Θεοφανίδης. Σέντερ μπακ δηλαδή. Σαν νούμερο 9. Μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε για σέντερ μπακ στη θέση του πατέρα μου. Δεν το γνωρίζω εγώ τον κύριο. Ναι, αυτό, ναι. Δεν ξέρουμε ότι, αν ήταν 9 στον... Εγώ σου λέω ότι στον όμιλο που έπαιζε ο Πιερικός για να ανέβει με Ολυμπιακό Κοζάνης και Άρη Πτολεμαίδος, σε εκείνο τον όμιλο τα πιο πολλά γκολ τα έχει πετύχει ο Εμίλιος ο Θεοφανίδης, άριστος κεφάλος φεριστής, ναι, αλλά και πολύ δυνατό παιδί, ναι. Συγγνώμη, σαν νούμερο 9. Δεν το ξέρω αυτό. Ότι ήταν κεφάλος φεριστής, ναι, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Όχι. Ναι, γι' αυτό και σε ενημερώνω. Αλλά επίσης ευχαριστώ τον Ιχολίτη που έκοψε τον υβριστή. Εγώ δεν ύβρισα κανένα. Όχι. Εγώ δεν ύβρισα κανένα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και μεταλλαγμένα ανθρωποειδή. Τι να κάνουμε, τα ανεχόμαστε. Μην απαντήσουμε. Γεια σας. Αντίο. Επόμενη γραμμή.
Μην τα λαγμένες. Επόμενος κύριος. Κατερίνα, έχεις ναι, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Έχει. Οι γραμμές ελεύθερες, κανονίστε. Καλημέρα, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Μ' ακούτε εγώ μιλάω, ναι. Εσείς, ναι. Δύο-τρία πραγματάκια θέλω να πω. Πρώτον, αυτό που λέγατε τώρα για τον Ραούλ Μπράβο και αυτά. Ναι. Δηλαδή τώρα, είναι δυνατόν τώρα σε παιχνίδι Βέρεια Πλατανιά στο ημίχρονο να παίζει αποβολή του και μόλις βγαίνει έξω να κλωτσάει τον άλλον και να παίρνει αποβολή, πρώτον. Δεύτερον, ήθελα λίγο, τώρα αυτό είναι λίγο δυσάρεστο, αυτό που είπες για τον Κορμπανά που είσαι στο Φαντάρι μαζί. Ναι. Υπήρχε ένας παίχτης, ναι, από την Έδεσα. Ναι. Ένα παιδάκι το οποίο ήμασταν μαζί Φαντάρι στην Άρτα. Ναι. Έπαιζε στον... Συγγνώμη, έπαιζε στον Εδεσαϊκό. Έπαιζε και πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή εκείνη την εποχή, 18 χρονών ήταν. Ναι. Το παιδί ξυπνούσε 6 ώρα και όλοι τον... Όχι τον κοροϊδεύαν, τον παραδέχονταν. Ναι. Για να μην μείνει πίσω. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, το οποίο τελικά δεν ξέρω τι, τον έδιωξε ο Ηρακλής και επίσης. Τι θέση έπαιζε. Ήταν ένα επιθετικό, ένα ψηλό παιδάκι ωραίο. Εννοώ ότι πήδηξε τον Μπαρκόνι και αυτοκτόνησε. Μετά που έφυγε από τον Ηρακλή. Δεν θυμάμαι, νομίζω Ηλιάδες, κάπως έτσι ένα ποδιακό. Αυτοκτόνησε το παιδί. Το παιδάκι τον έδιωξε ο Ηρακλής, είχε και μια ερωτική απογοήτευση. Άντε, και όταν το έμαθα, γιατί ήμασταν φίλοι κάτω στην Άρτα, τρελάθηκα. Ενά, γι' αυτό το λόγο. Αν μπορέσει να βρει το όνομα, δηλαδή ειλικρινά, νομίζω, ή όχι Ηλιάδης, κάπως έτσι ήταν το όνομα. Θυμάμαι, αλλά... Μιλάμε τώρα πριν από 20 χρόνια. Να ένα λόγο. Να μην είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και να είσαι γουρούνι. Καλύτερα λοιπόν να είσαι. Εννοείται. Ναι. Και το καημένο είχε πάρει μεταγραφή τότε στον Ηρακλή, ναι, και ξυπνούσε από τις 5 η ώρα και έκανε στην Άρτα στο στρατόπεδο γύρω-γύρω, έτσι, για να μην μείνει πίσω. Να μην μείνει πίσω. Τόσο πάθος που είχε. Και τι έπαθε η αγωνιστική απογοήτευση, δηλαδή ήταν συνδυασμός ερωτικής έπαιξε μετά στον Ηρακλή μεταξύ Πάγκου και Εξέδρας και αυτά και εκείνα, πιτσιρίκος τώρα, ναι, από την Έδεσα, μετά τον ξαναστήλαν στην Έδεσα και αν ακούει κανένας Εδεσίος μήπως την Ποιο αναμόνε λες, πόσο χρόνων είσαι? Αυτό έγινε πριν από 20-22 χρόνια. Τώρα αυτό λες μωρέ, ο γαμώτο. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ Ηλιάδης. Δεν ήταν από ερωτική απογοήτευση, όχι. Είχε πάει και στο εξωτερικό ο Ανδρεάδης. Ανδρεάδης, ο Βασίλης Ανδρεάδης. Μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Δεν είμαι τώρα δυσάρεστο είναι αυτό, ναι, να κλείσω για να πείτε λίγο πιο εύκολα. Ο Ανδρεάδης αυτοκτόνησε πριν 20 τόσα χρόνια, ήταν φίλος με τον κόκκινο. Παίζανε κουμάρια μαζί του. Μπράβο, ναι, που ήμασταν, ναι, μαζί. Στα λαλούνα και στα αυτά. Ναι, ναι. Τα καλός παίκτης, γκολτζής. Πολύ καλός. Σε βάλει και δύο γκολ σε ένα στημένο Ηρακλής ΑΕΚ 3-3. Ναι. Σου λέω στεναχωρέθηκα. Πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης ο Βασίλης. Μπράβο. Και γκολτζής, ναι, πολύ καλός παίχτης. Αχ, τώρα που μου το είπες το όνομα, ειλικρινά έτσι στεναχωρέθηκα, γιατί τον θυμάμαι σαν τώρα. Έτρεχε μόνο στο ξημερώματα, γύρω-γύρω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποια. Άντε, γόρι μου, να είστε καλά. Ο Ιρδαϊκός έχει την τιμητική του σήμερα. Ο Ιρδαϊκός προέκυψε από Άρη Πτολεμαίδας Πτολεμαίος. Συμφωνώ, ναι. Προπονητής Πτολεμαίου μετά τον προπονητή Βασίλη Δανίλ που είχε έρθει από Καστοριά. Με τον Πιλανάκη το θυμάμαι. Το Μάκη τον Τζάτζο θυμάμαι εγώ. Παιδιά, ο Δανίλ στην Καστοριά πήγε το 82. Μην μπερδεύεστε. Ο Δανίλ μετά την Καβάλα πήγε στην Καστοριά και μετά ήρθε στον Απόλλων Καλαμαριάς. Και πιο μπροστά ήταν στην αναγέννηση Καρδίτσας. Μην μπερδεύεστε. Ο Βιλανάκης μας λέει ότι έπαιξε. Ο Βιλανάκης, βέβαια ο Βιλανάκης. Μετά από πήγε εξάδει. Πεχταράς. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Το παλικάρι που αυτοκτόνησε ήταν ο Ανδρεάδης. Ο Βασίλης, ναι. Να ο Βασίλης δεν ήταν ψηλός, βέβαια. 1,75 ήταν. Μπράβο. Και δεν αυτοκτόνησε για ερωτική απογοήτευση. Άλλα πράγματα. Ξέρουμε, ήταν για άλλους λόγους. Μπορώ να κάνω ερώτημα στο φίλο, να πούμε και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, φίλε μου. Αύριο έχει μια συνέλευση. Με τι θεματολογία, αλήθεια? Τι συνέλευση έχει? Κάπου εκεί στο Κατσάνιο λέει κάποιο, τι νομική οντότητα είναι αυτή, λέει κάποιο, λέει μια συνέλευση άνευ θέματος. Ελάτε, λέει, να συζητήσουμε. Για το πώς θα ρίξουν πιο βαθιά τον Ηρακλή. Ξέρω εγώ. Και λένε όλοι Κατσάνιο τα αποδημοσιογραφικά sites. Ναι, αλλά να συζητήσουμε τι? Ναι, τι να συζητήσουμε? Άνευ συζήτηση. Πώς από 200 θα μείνουν 100 ή από 130. Κάναν μια ανακοίνωση εκεί, λέει, συνέλευση. Γενική συνέλευση κάνουν νομικές οντότητες.
θεσμικά όργανα. Αυτό το θεσμικό όργανο είναι που κάνει. Και ποιος παραχώρησε το Κατσάνιο. Ποιος ενέκρινε την παραχώρηση του Κατσάνιο ως χώρο, έτσι. Πάρτε, λέει ένα Κατσάνιο, να πάρτε το. Μα αυτό δεν έχει νόμιμη διοίκηση στο ΓΣ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και έχεις τους δημοσιογράφους εδώ να λαϊκίζουνε. Πω, πω, φτάνει ρε παιδιά και στον Ηράκλη. Κουράσατε κι εσείς. Συγγνώμη τώρα που θα το πω. Δημοσιογράφοι είστε ή οπαδοί. Είτε ακούω το Ματζιούκι, είτε το Σωτηρόπουλο και τον Τζερβίνη, το ίδιο έχει γίνει πια. Όχι, εντάξει, στο Γιάννη δώσε. Και είναι και παιδιά τα οποία έχουμε κάποια πολύ καλή σχέση, αλλά έχει γίνει το θέμα. Τι να κάνουνε, τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Να πούν την αλήθεια, εσύ γιατί την έχεις πει πόσες φορές. Να πούν την αλήθεια, αυτά που βλέπουνε. Εντάξει. Δεν έδιωξε μόνο ο Καγιούλης και ο Παπαθανασάκης στον κόσμο από το γήπεδο, το διώξαν και αυτοί. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα δηλαδή. Και είναι όλοι στο ίδιο κόλπο. Ας το αποδείξουν να είναι. Ποιος από αυτούς όλους, Καγιούλη, Παπαθανασάκη, υποτιθέμενους οπαδούς, θέλει να μείνει ο Ηράκλης στην Αλφαεθνική. Ποιος και πώς το αποδεικνύει στην πράξη. Όλοι θέλουν να πάρουν τζάμπα πάλι, την αρχή. Τι να πάρουν τζάμπα. Ομάδα που θα πέσει στη γάμα στην ερασιτεχνική κατηγορία της Πιερίας, ποιος θα θέλει να την πάρει. Άρα σημαίνει ότι θέλουν να το διαλύσουν αυτό το. Ναι, κοίταξε όμως, εδώ με τον γιατρό κάναμε μια έρευνα όπου λέει, ναι. Μάθαμε ότι πάει να μεταφερθεί η ομάδα από την Πιερία στη Θεσσαλονίκη. Να κάνει με την κατάσταση του ερασιτέχνη. Το ερασιτέχνη, αυτό ναι. Όλος ερασιτέχνης. Αλλά για να γίνει αυτό, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Πρέπει να γίνει, να υπάρχει διοίκηση πρωτοδικίου στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής, να μπορεί αυτή η διοίκηση. Καλά, αυτή η νομική οντότητα έστω να μην υπάρχει, είναι ανύπαρκτη. Δεν μπορεί να πάρει ούτε μισή απόφαση. Αυτή η οντότητα θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί ερασιτέχνη και να τον βάλει σε τεχνικές κατηγορίες της Θεσσαλονίκης. Πώς θα γίνει αυτό. Άστρο ερασιτέχνη Ηρακλή. Ο μόνος ερασιτέχνης ο οποίος μπορεί να δώσει λύση αγωνιστικά ότι θες είναι αυτή η ομάδα της Κατερίνης. Καλός ή κακός. Δεν θα μπορεί γιατί αν θα πέσει εκεί αεποντίον θα είναι. Ναι. Δεν θα είναι Ηρακλής. Αν πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική που είναι ερασιτεχνική κατηγορία, μπορεί μόνο να γίνει μεταφορά έδρας. Ρώτησα κάποιους ανθρώπους που είναι στην Ομοσπονδία και εφόσον συνενέσουν όλες οι ομάδες από τον οικείο όμιλο. Δηλαδή, μπορεί να. Μένει η Καλαμαριά, ας πούμε, ΓΑΜΑ Εθνική. Αν πει Καλαμαριά, δεν θέλω αυτή την ομάδα της Κατερίνης στον όμιλο, δεν μπορεί να έρθει να παίξει εδώ πέρα. Και ποιος θα την πάρει, ρε παιδιά, δηλαδή. Ας το πει την πάρει. Δηλαδή, τώρα, ούτε καν δεν ξέρουμε πού θα παίξει, ποια θα είναι η έδρα της. Μια ομάδα να κάνει ένσταση δεν μπορεί να κάνει συμμετοχή. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Θέλουν να πάρουν μια ομάδα κατεστραμμένη να κάνουν τι. Τι θέλουν να κάνουν. Αυτή τη δηλαδή. Στιγμή μονόδρομος είναι εξυγιάνηση αυτής της εταιρείας. Όσο είναι το χρέος να καλυφθεί. Πιάσετε. Πάμε διάλειμμα. Της υπάρχουσας, της τωρινής. Πάμε διάλειμμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λίμαν 90-90-90-98-80-90. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον Ηρακλήδες. Είναι ο τελευταίος που βγαίνει. Βγάζει μια πίκρα, μια απογοήτευση. Μέσα στην αρρώστια του Ηρακλή δεν πάνε οι συγγενείς στο νοσοκομείο. Έλα φίλε, καλημέρα. 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 Καλημέρα Κωστή, γιατρέ. Εδώ είναι, εδώ είναι. Και το Στέφανο. Καλημέρα μας. Έλα. Και στο βουνό του Γιάννη. Έτσι. Το Στέφανο τον μεσμονίζει, ρε. Το Λεμαϊδιώτης τηλεφωνώ λίγο. Ορίστε. Το Λεμαϊδιώτης. Από το Λεμαϊδα, ναι, ναι, ναι. Ηλικία. Ηλικία. 43. Άρα Γιάννη Ταχίδη θυμάσαι. Τι θέση έπαιζε πραγματικά. Στόπερ έπαιζε. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο πιο πολύ γιατρέ. Εγώ σέντερ μπακ το θυμάμαι. Στόπερ έπαιζε. Στόπερ, ε. Ναι, ναι. Δεν έπαιξε ποτέ αριστερό μπακ ο Ταχίδη. Το 5 φορούσε. Το 5 το 5. Είχε και μαλλιά. Ήταν μαλλιά. Ξανθό μαλλί και μπούκλα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μαζί με τον Κλινάβα, έτσι. Τι να κάνουμε. Ξινάδε και Ταχίδη δίδυμο μαζί. Ήταν κορυφαίοι, ήταν από τα καλύτερα χρήματα που έχουν περάσει τότε. Τις κόντρες με την Κοζάνη εκεί τέλη 14, τις θυμάσαι. Τις θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια ήμουν από Τσιρικάς, αλλά ήταν οι μοναδικές εποχές από τότε και μετά που ξεκίνησα να πηγαίνω στο γήπεδο εδώ στην Τολμαϊδά. Τη Φιέστα Ανούδη εκείνη το 89, τη θυμάσαι, το ξέρω. Ναι. Με τα κλαρίνα. Μοβ κοκκινόχωμα είχαμε, δεν είχαμε. Μοβ κοκκινόχωμα. Το Ιρδαϊκός Παναθηναϊκός που έχει σκάσει μπάλα στο Σαραβάκο στο κύπελο. Ναι, ναι. Πόπο, τι μάτσε εκείνο. Ήμουνα μέσα. Και με τον Άρη ήμουνα μέσα όταν είχαμε παίξει. Είχαμε κερδίσει. Είχαμε κερδίσει εδώ νομίζω ένα μάτσο. Εγώ 9 χρονών είμαι σε ένα μάτς Ιρδαϊκός επανομή. Προηγείται 1-0 η επανομή. Στο κλουβί. Ναι, στο ξέρω. Στο κλουβί. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ η επανομή.
έχουν πέσει 30 άτομα από την κερκίδα στον επόμενο και τον έχουν μπετονιάσει εκεί μέσα. Στο το λέει. Μα είναι γκολ, λέει, δεν πας πουθενά. Δεν πας πουθενά. Τα ακυρώνει 2-1 ο Αρναϊκός. Ωρε, φίλε. Τότε οι έδρες, τότε οι έδρες είχαν αξία. Πάρα πολλά. Είχαν αξία οι έδρες. Κωστή, μ' ακούς λίγο. Βεβαίως. Ένα περιστατικό που δεν θυμάμαι, ας πούμε, πότε ακριβώς ήταν. Ήμουν μικρός, ήταν εκείνη την εποχή, νομίζω, 83, 84, 85, τώρα δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν με τα Γιάννητσά, ήταν με τα Γιάννενα, δεν θυμάμαι τώρα. Και έπαιξε τόσο στραβά η Λουτσία και τον Ορδαϊκό. Φωνάξαμε 2-3 φορτηγά τριαξονικά από το... από τα ορυχεία, με κάρβουνο, πρικέτα, ξέρεις. Ναι. Και έπεφταν από τις κερκίδες πρικέτες στους διευθυντές. Σου μιλάω για πολύ χαμό. Όχι... Φίλε, είχε ωραία πράγματα τότε. Τώρα ούτε στο ερασιτεχνικό δεν πέφτει καμιά σφαλιά. Τώρα έδωσε, λέει, μια μπουνιά, λέει, ένας παίκτης της Κέρκυρας, του ΡΑΜ. Κλάιν Μάιν, λέω, τι μπουνιά είναι αυτή. Ακούω εγώ στο ράδιο, δεν το βλέπα το μάτς. Βλέπω, δίνει μια έτσι απαλή κουτουλίτσα, έτσι, τον ακουμπάει τον Λαγκαρίδη. Να ρωτήσουμε τον φίλο, τα στενά. Κάτω. Δεν έχει ρε τέτοιο. Καϊδέματα, σαν τα στενά τη αμαρτία. Να ρωτήσουμε τον φίλο, τα στενά τη αμαρτία υπάρχουν ακόμα, λειτουργούν, έχουν σταματά. Το στενό τη αμαρτία του, γιατί όπω το θυμάσαι, ναι. Καμία σχέση. Έχουν γίνει τα πιο πολλά κουράδικα. Πάει το στενό τη αμαρτία. Οι καθυστερίε τελειώσανε. Έχει πάει όλη η βόλτα, α πούμε, και έχει μείνει μόνο βήματα διά βασικά. Και οι υπόλοιποι όλοι έχουν πάει που ήταν ταξί στο κέντρο. Ναι. Για τον ταξί, εκεί. Φιλέ. Έχω ένα διπλά, ξέρω εγώ, εκεί το Μιγγέλ, τον Πατσέ. Πιο άσχημες γυναίκες, ποια πόλη έχει, το Κιλκής ή η Πτολεμαϊδα. Το Κιλκής. Η Πτολεμαϊδα έχει γυναικάρες. Ναι, έχει, λέει. Έχει χρήμα στην Πτολεμαϊδα. Έχει γυναικάρες. Όπου έχει χρήμα, έχει και ωραίες γυναίκες. Μαύρες δεν είναι όλες εκεί. Τι λέτε, τι λέτε. Εγώ με έναν φίλο μου που ήρθα πριν από κάνα δύο μήνες, τρεις, για να κάνω έναν έρανο να κάνουμε και να πάρουμε κάτι λεφτά. Όχι, μπερδεύεσαι, δε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Όχι. Φαίνεται τα χρόνια εκεί να... Έχουμε πολύ... είμαστε αμέσως μετά τη Βέρεια. Είναι η Βέρεια και μετά τη Τελεμαϊδά. Α, η Βέρεια δηλαδή τι, σε αγορά. Μετά είναι η Θεσσαλονίκη. Σε ομορφιά γυναικών. Σε ομορφιά. Ναι, αυτό λέω. Α, ήθελα να πω και κάτι άλλο για το Βιλανάκι. Έχει παίξει στην Ορδάκο. Καλά, βέβαια, το θυμάμαι πόσα, εγώ. Πόσα χρόνια πολύ έχει παίξει. Τρία χρόνια έπαιξε. Έχει παίξει δύο χρόνια τουλάχιστον. Βέβαια. Ήρθε από τον Δροπόταμο σκύλος και έπαιξε στον Ορδαϊκό. Ναι, ναι, έπαιζε εδώ, έπαιζε εδώ το Βιλανάκι. Ποιος τον είχε φέρει το Βιλανάκι στον Ορδαϊκό. Θα σας θυμίσω ακόμα. Ο Γιάτος ο μάνατζερ. Είχαμε με τον Τελκερίδη. Ποιος θα τον έφερε. Το Γιάτος Τελκερίδης. Τους θυμάσαι τους μάνατζερ, δεν τους πρόλαβες. Όχι, όχι, δεν τους πρόλαβες. Στην Λεωφόρο Καραμαλή το υπόγειο εκεί με τα ψυγεία δίδεν. Και ήταν Μαναζαρέι. Βέβαια, Γιάτας Τελκερίδης. Τους θυμάσαι Γιλτίδη. Τους θυμάσαι. Κοίταξε, μένα πιο πολύ μου έχει μείνει ο Μάκης ο Τζάτσος από τον Ορδαϊκό και ήταν πολύ ποιοτικό. Ο Τζάτσος ήταν. Ο Τζάτσος ήταν μήμο άπτου. Εντάξει, είναι από την. Ναι. Είναι από την καρδία, γι' αυτό εντάξει, οκ. Okay. Το ξέρω το χωριό του, αλλά. Πριν πάει στην Ξάνθη, τώρα δεν θυμάμαι το Βιλανάκι. Βιλανάκης έπαιξε, έπαιξε εδώ, έπαιξε, ναι. Και έπαιξε, έπαιξε. Γάμα εθνική. Ποιον? Το Τζιρόνι, από το Διαγόρα Λόγου τον είχαμε πάρει. Πώς το θυμάμαι, εννοείται. Σεντρεφόρ. Κοίταξε, βέβαια, εγώ έχω μεγαλώσει το αντίπαλο δέο. Θυμάμαι Πίτσα Κυρίδη, Τσάμι, Στόπερ. Κοζάνιση. Κοζανάρα, εντάξει. Ναι. Α, και αυτή η ομάδα είχε την καντεμιά. Πάντα μια ζωή ήταν στις παρυφές της Β' Εθνικής. Δεν ανέβαινε ποτέ αίρεση. Γιατρέ, είχατε έναν κοντό, έτσι, ένα δεκάρι, έτσι, μελαχρινό. Πώς το λέγατε. Γιάτα Μαρκόπουλο, ποιο άλλο παίχτη. Αλεξιάδη που είχε βάλει τον γκολ. Ένα μελαχρινό κοντό ήταν, έτσι, πολύ καλό παιχτάκι. Τότε σου λέω. Δίντσικο. Θα θυμηθώ και άλλου τώρα εκείνες τις φουρνιές. Που λες τότε εκείνοι τους παίκτες, μαζευόταν οι μανατζαρέοι στην πλατεία Αριστοτέλους, στην καφετέρια του Γιάννη. Ακούς? Ναι. Με Παναγιώτη Σιδηρόπουλο, μακρύ παλιό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο, Γιάτα Τελκερίδη, γινόταν τη Μουρλή. Οι ένδοξε μέρε τη πλατεία Αριστοτέλους στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ερχότανε από καρδίτσα παράγοντες. Είχε η καρδίτσα ένα παράγοντα που το λέγανε, είχε ένα χασάπι και το λέγανε ο Τρέμος. Ο Τρέμος. Στην καρδίτσα. Γινότανε τη Μουρλή. Πάντως έχω να ομολογήσω σακούλες, κάτι. Η σκληρότερη και η χειρότερη έδρα ever που έχω συναντήσει σε Β' Γάμα Εθνική εκείνες εποχές ήταν το Παντελής Μαγουλάς και θα παραμείνει. Ποιο είναι αυτό? Νίκης Βόλου, το κλουβί της Νίκης Βόλου. Α, Νίκη Βόλου. Νομίζω ότι είναι μακράν της δεύτερης η πιο σκληρή έδρα που έχω συναντήσει ποτέ. Παιδιά, ένα τελευταίο να σας κλείσω να πάρουν και οι υπόλοιποι, γιατί κατά τον χρόνο.
Ωραία είναι αυτά, Εμίλιο, όχι. Για τον Εμίλιο Στεφανίδη που είπε ο κύριος Κώστας. Ο Εμίλιος ήρθε ως center back. Δεν ήξερα ότι στη Β' Εθνική ξεκίνησε από center forward. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι βέβαια εγώ, αλλά έχει ονομαστεί το γήπεδο της ομάδας έτσι. Ναι, Εμίλιος Στεφανίδη. Έχουν δώσει το όνομά τους στο γήπεδο. Στην Κλουβά. Όχι, ναι, ναι, ναι. Στην 25η Μαρτίου, όχι το άλλο που είναι δίπλα στο κολυμπητήριο. Την Κλούβα λέμε, το πρώτο. Μόλις μπαίνει στην πόλη από Κοζάνη, όπως έρθει. Ναι, δίπλα στα ακτέλ εκεί. Χαμός, τι γήπεδο και εκείνο. Πέθανε ένα παιδί. Ναι, για πες. Την καληνύχτα μου. Καληνύχτα. Να είσαι γερός. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος. Ο Τσιγκάνος έπαιξε στη Γάμα, στην Πτολεμαϊδα, εδώ έγινε ποδοσφαιριστής και πήγε στη Σάρδη. Ναι. Κατάλαβες. Παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα. Έτσι. Αφού έπαιξε στην Αλφα Εθνική, ρε. Μετά πρέπει να έπαιξε Ιωνικό, ρε, ο Αλέφατος. Ιωνικό. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Θυμάμαι τώρα μεγάλο Βιλανάκι, Ηρακλή Ιωνικό. Μπορεί να σου πω και καλύτερο από το Τσάτζο. Το Μάκη τον Τσάτζο, τόσο καλύτερο. Ποιο? Ο Βιλανάκι. Ποιο καλύτερο ήταν από τον Τσάτζο. Ποιο τεχνίτη ήταν. Κατάλαβε. Απλά πιο γρήγορος. Ο Τσάτζο ήταν πιο καλό σκοράρισμα. Ο άλλο ήταν πιο φαντεζή. Εντάξει. Πιο φαντεζή ήταν, ναι. Το Λεμαίδα έβγαλε Θεοφανίδη. Ναι. Τσάτζο και ο Βιλανάκι εδώ είναι ποδοσφαιριστή. Ναι. Τον Θωμαίδη. Τον Εμίλιο Άστον. Τον θυμάσαι τον Θωμαίδη που έφυγε να παίξει Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Ναι, ναι. Όφι, δράμα. Αλλά και η Κοζάνη έβγαλε τον Γκέσιο. Όχι, ρε, ψηλός ο Θωμαίδη. Το σέντερφορ το Θωμαίδη. Ο Μορφόπεδο. Η Κοζάνη έβγαλε και τον Γκέσιο το σέντερφορ του Ηρακλή. Α, ναι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Γκέσιο. Δυνατό παιδί. Δυνατό, μόνο δυνατό. Δημήτρης Γκέσιο. Ναι, τι είπα εγώ. Κοίταξε, ο καλύτερος παίκτης που έχει παίξει στα γήπεδα της Κοζάνης, χωρίς να παίξει την ομάδα της Κοζάνης, είναι ο Στολτίδης. Τον έχω προλάβει στους πόντιους. Στους πόντιους. Ο Στολτίδης είναι στους πόντιους, από το Μαυροδέντρη. Μαυροδέντρη. Ακούς, από το Μαυροδέντρη. Από το Μαυροδέντρη. Ιεροκλής τεράστιος, παιχταράς. Αγάπη μεγάλη. Ναι. Από εκεί είναι και αυτός. Ο βοηθός του. Στην ηθική που έπαιζε με τον Γερμανό. Ο Γιάννης Ομανατίδης. Όχι, ρε. Ο προπονητής. Ο Τοπαλίδης. Ο Τοπαλίδης από το Μαυροδέντρη. Δυνατή Ποτοκόμη. Από το Μαυροδέντρη. Όχι, όχι, από το Μαυροδέντρη. Από το Μαυροδέντρη, ε. Ναι, ναι. Εκτός από νεοσύλλεκτους βγάζεις και ποδοσφαιριστές. Τι να πω. Κατάλαβε. Λοιπόν, ο Τσίπρας σήμερα ήρθε στην πόλη. Ο ποιος Τσίπρας από τους δύο? Όχι ο Ανδρέας, ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Καλά, μαρτύρει ο Ανδρέας θα αποθεωθεί. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Τρεις ήταν αυτής που φωνάζαμε το μικρό όνομα. Όχι ο Αλέξης. Ο Ανδρέας, ο Στέλιος, ο Καζαντζίδης και ο Στράτος ο δικός σας. Μάλιστα. Ποιος Στράτος? Του Διονυσίου. Με το μικρό όνομα Στράτος, Στέλιος και Ανδρέας. Ο Στράτος άλλος από... δεν υπάρχει. Ο Στράτος από πού ήταν? Ο Διονυσίου, ο Στράτος, ο Σεραίος ήταν. Εντάξει, το παίζει Θεσσαλονίκη, ο Σεραίος. Θεσσαλονικιός ήταν. Σεραίος είναι. Εντάξει, Σεραίος είναι, αλλά από εκεί μετράει. Από εκεί ξεκίνησε. Εδώ μεγάλωσε όμως. Η σεραϊκή καταγωγή μου είναι μεγάλο. Καταγωγή, εντάξει, ναι, εντάξει. Δεν που λέει. Μάλιστα, ναι. Πού ήρθες με τον Τζόρντα στην Πτολεμαϊδα, ήρθες? Ναι, ήρθαμε, με τον Τζάτζο. Όχι, στο κάτω στην κιόλα που έχεις στους Τσιγκάνους που είδες μαύρες γυναίκες. Κοίταξε, εμείς πήγαμε να βάλουμε λεφτά από ένα προπό και από μια καφετέρια που ήταν εκεί ο Τζάτζος. Εκεί στον δρόμο που ήμασταν, περάσαμε από ένα κολόμπαρο και δυο μαύρες bar woman. Αλωράκια! Ελάτε να σας κεράσω. Είναι και ξένες. Να σε κεράσω λόγω σένα. Αφή εμείς τους καλαμπάτσο. Για τρέ. Πάλι ο Τομάρι τη λέω. Σε κεράσω κιόλας. Για τρέ. Στο διάλογο πρόσφατο. Για τρέ μ' ακούς. Ναι, μια χαρά. Πάει το αμαρτίας. Πώς? Το στενό της αμαρτίας. Η κρίση το σκότωσε. Το σκότωσε. Το σκότωσε. Το σκότωσε, δεν θα πει τίποτα. Δεν υπάρχει τώρα δυνατό τέτοιο στέκι. Η ΔΕΗ δεν συντηρεί και τον πληθυσμό. Να δώσει χρήμα. Να τσιράρει. Πουλήθηκε η ΔΕΗ. Πάει το 14%. Ο Τσίπρας, γεια σου πρωθυπουργάρα. Δεν θα αφήσει όρθιο και απόλυτο τίποτα. Και καλά θα κάνει ο άνθρωπος.
Γιατί κάνει του συνδικαλιστές το Φωτόπουλο θα ταΐζουμε. Για να τον κάνει. Για να τον κάνω. Ακούω, ακούω, ακούω. Οι φοιτητές πρώτα περνούσαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και ερχόντουσαν τακτικά, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα όμως δεν έχει δουλέψει εδώ και το καλοκαίρι κάθονται και δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ναι. Η νεολαία έχει φύγει από την πόλη, δεν το συζητάμε. Η κρίση σκότωσε πολλούς εδώ. Δεν μου λες έχουν μείνει μόνο οι συνταξιούχοι με αρκετά καλά λεφτά. Ποιο καληνύχτα, ποια πόλη από τις δύο έχει, Κοζάνη ή Πτολεμαϊδά? Αντικειμενικά. Κοζάνη, από τις δύο πόλεις, ποια έχει καλύτερη νύχτα? Νύχτα, νύχτα. Νύχτα. Εσύ, νύχτα. Είσαι από Αφροκόσκυλο και Νικοδαμόνας, θα ξέρεις. Η Κοζάνη είναι πιο μεγάλη, βέβαια. Και πιο μεγάλη και πιο νύχτα, έτσι περίεργη. Βέβαια, δεν το συζητά. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εσύ δεν πήγαινες εκεί στα περίεργα έξω από τα κύλα, τα μαγαζιά? Κύριε, από εκεί είμαι εγώ. Εκεί, εκεί στα κύλα τα ωραία και Μπουζουκοθαμάς δεν υπήρξε. Δαιμονές, πρόλαβες το καινούριο χωριό εκεί δίπλα από τα κύλα, την Καρδία. Τη Νέα Καρδία, ναι, βέβαια, εννοείται. Εγώ από το χωριό Καρδία αποσηκώθηκε. Εκεί που είναι τώρα το σταθμός. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, στο παλιό χωριό είναι. Καλά, πολλά χωριά χάθηκαν εκεί με τα εργοστάσια. Χαραυγή, Κλήτος, Χαραυγή, Κόμαρο, Κλήτος, χαμός. Μαυροπηγή, Εξοχή. Χαμός έγινε, χάθηκαν πολλά χωριά. Ναι, πρώτο το χωριό μας έφυγε. Επειδή υπήρχαν ορυχεία, φύγανε, μετεκαταστάθηκαν. Άστο. Ναι, ναι. Αλλά νεκρά χωριά, άμα πας, υπάρχουν τα κτίσματα ακόμη. Πού ανοίγουν τα κτίσματα? Που είπες για πόλη. Ο Κοζανίτης δεν έρχεται στην Πτολεμαϊδά. Ενώ ο Πτολεμαϊδιώτης πηγαίνει στην Πτολεμαϊδά. Στην Κοζάνη. Ναι. Κατάλα, ο Κοζανίτης ξέρει τι λέει. Αφού μας πήρε και το Τέβερ. Τώρα δεν έχουμε Τέβερ εδώ η γραφεία. Τόσο σουρδοντάμαρα είναι αυτή. Σουρδοντάμαρα είναι αυτά. Τι σουρδοντάμαρα. Μα σου λέει και ένα, να έρθει στην Κοζάνη και ένα χαρτομάτιο να αγοράσει να. Εγώ πιστεύω ότι αν πάρω μουτσούνα εδώ πέρα και τις δύο μουτσούνες από κρύες της Κοζάνης, ναι, που σε επίπεδο χιούμορ είναι πολύ καλύτερες από κάτι πατρινά καρναβάλια και ξανθιώτικα, θα σπάσω τα ταμεία. Άστο. Θέλεις να περάσεις καλά σε παρέα, σε ταβέρνα? Με Κοζανίτικη παρέα να πας. Φοβερή. Οι Κοζανίτες, ξέρεις τι λένε, στο καφενείο που κάθονται, μόλις παίξουν τα χαρτιά, πάμε απόψε, αν είναι Σαββάτο ή Παρασκευή, πάμε απόψε να πιούμε κάτι. Πάμε. Ο ένας τον άλλο παίρνει τηλέφωνο, στο τέλος μαζεύονται 40 του. Ωραίο, καλό. Φοβερό, άστο. Στα καρναβάλια φέτος που γίνεται χαμός, θα τους πάρω και τους δύο. Ποιος θα πάρεις? Εσάς τους δύο. Γιατί να μην μας πάει, δεν μας πάει. Εκεί στην νεολαία. Στην Κοζάνη. Γιατί όχι. Και στην ψυχή μας. Τι λέτε. Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Η Εγνατία Θεσσαλονίκη Κοζάνη είναι ένα χιλιάρονι. 150 άλογα ένα μάξι, σε μισή ώρα είσαι εκεί. Δεν έκλεισες πασοκόσμιο. Τα λέμε. Έτσι θα θέλω αυτό που λέω, ήρεμο να είσαι. Έτσι, ήρεμο είμαι. Ξέρεις, ήρεμο, γιατί έχω μια εβδομάδα να γυμναστώ αύριο που θα πάω μετά τη γρήπη, θα δεις πόσο ήρεμο θα είμαι. Ναι. Το μεσημέρι τι τάβαρες με το μικρό που τον έβριζες πάλι? Ποιον έβριζα? Γιορτές έχουμε. Ποιον έβριζε, ποιον είπα? Με την καινούργια μεταγραφή του, το Λάζαρο. Ποιο Λάζαρο? Το Λάμπρου. Το Λάμπρου. Ναι. Μεταγραφάρα. Άντε. Κανάλι ανοίγει ο Σαββίδης, να μην έχει κανένα ηθοποιό ή κανένα μοντέλο. Εντάξει. Πάμε. Πάμε. Όχι, είστε στις γράμμες. Έλα τώρα. Θα αφήσουμε. Καλά και ο Ζηλίκα τώρα. Ο παιδί είναι. Μην το πω. Για τη λάμψη του Φόσκολου είναι. Άσε μας τώρα, μωρέ τώρα. Άσε μας τώρα. Παιδί 20 χρονών δεν μπορεί μισή ώρα να βγάλει τώρα. Τι έπαιζε ο Πασάς τώρα στη γραμμή και δεν μπορούσε να παίξει αυτό τώρα. Άσε παρατήστε με. Μια χαρά είναι το παιδί. Έχει και το χούτο εκεί. Πάμε, έχει τελευταίοι. Καλημέρα. Κωστή! Κωστή, το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Είναι, είναι. Καλά, Κωστή. Δεν θα φύγει ποτέ. Κωστή. Μάλιστα. Θα κάνεις μια εκπομπή για αυτές τις παλές ομάδες εκεί, Εουρδαϊκό, Οδοντρίας Βρύσης, Αλμοπός, Αϊτός Κίδρας, Πυρσός, Αϊτός Κίδρας, Τόσο Βενών. Με Παπαγιαννάκη προπονητή,
Νάουσα. Γουστάρετε, βλέπω όλοι. Σφιντιλά. Τερματοφύλακα σφιντιλά. Και να μιλάμε για τον Πάου και τον Άρη. Χθες πάω στο σοου. Ήταν ένα παιδί, δούλευε εκεί. Λέω, πώς λέγεσαι? Κλιντσινίκος, λέει. Κλιντσινίκος. Ένα Κλιντσινίκο, λέω, που έπαιζε τερματοφύλακα στον Εδεσαϊκό. Μπαμπάς μου, λέει. Άντε, ρε. Που το ξέρεις, λέει. Β' εθνική, εγώ λέω, παρακολουθώ. Παρακα κάνεις. Ξέρεις τι θέλω να μάθω? Ναι. Θα ρωτήσεις τον γιατρό από την κυρία Βρύση. Το Πανιώτη. Ναι, ο Φώτης ο Μαντζούκης, πού βρίσκεται? Παίζει πουθενά? Έκανε τίποτα? Τι κάνει? Πότε έπαιζε αυτός εκεί? Στην κυρία Βρύση έπαιζε. Μαντζούκης. Έπαιζε το 80-82. Ο γιατρός. Νομίζω πήγε στον ΠΑΟΚ, μετά τον έχασα να πούμε. Μαντζούκης. Μαντζούκης ο Φώτης. Ένα Μαντζούκη θυμάμαι εγώ στο Καμπανιακό, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, μήπως πήγε εκεί, δεν ξέρω. Με Καμανά, Τσίμπο, Στεφανίδη. Μπορεί να πήγε εκεί, δεν ξέρω. Τον έχασα. Βάλτσι! Ναι. Καμπανιακός. Αλλά αυτό που σου λέω, κάντο να δεις τι τηλεφωνάδα πέσουν. Λέω, Γιάννης ο Κυριτίδης, μπες στο Facebook για να το βρεις. Τι άλλο θέλω να σου πω? Ναι. Είχε σπίτι της προάλλης, ναι, για τον Γιάννη και για τον Μίτα. Το Γιάννης. Είναι από Βέρη. Από Νάουσα είναι αυτή, δεν είναι από Βέρη. Ο Γιάννης που έδωσε γροθιά στον... Στον Αγανιάν. Ναι. Τον πάντα του Γιάννης. Ένα κτίνος, ένα βοηδομούσκαρο λέει ήταν, δεν τον ξέρω. Τι βοηδομούσκαρο, μια σφαλιάρα και ήταν... Ένας χωριατόμαγκας, ναι. Πήγανε πλακώσανε τους πέτρες Ολυμπιακούς στο Καραϊσκάκι. Τι να σε πω ρε φίλε. Αυτή από την Άωσα ήταν και ο Μητάς και ο Γιάννης. Ο Γιάννης, αυτούς ξέρεις ποιος τους κάνει καλά? Έρχεται κάθε Απρίλιο ο Βασίλης ο Ψηφίδης. Μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι συνταξιούχος. Έρχεται τον Απρίλιο ο Βασίλης, τον Ιούνιο έρχεται η γυναίκα του Ηλί. Η Ηλί φεύγει τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, και άλλοι με ένα άλλο δύο μήνες ο Βασίλης. Θα έρθει η Ηλί. Μέχρι να έρθει η Ηλί, θα πάω να βρω το Γιάννη. Παίρνει το κτέλ, τραβάει στο Γιάννη. Είναι άρρωστος, ξέρω εγώ τάδε. Πήγαμε γλυκά. Ο Μαντζούκης στα Γιάννενα. Σου μιλάω τώρα για έναν Γιάννη. Είναι προπονητής. Για εκείνο τον καιρό. Μ' ακούς? Στο Μέγα Αλέξανδρο. Μ' ακούς? Λέγε φίλε. Για εκείνο τον καιρό μιλάμε για έναν Γιάννη. Λέγε. Μιλάμε για τρέλα. Καλά. Πολύ δυνατό παιδί και δεν καταλάβαινε και τίποτα. Καλά. Δηλαδή. Ο Γιάννη. Καρδιά, όχι μόνο δύναμη. Είχε και καρδιά. Α, φαντάζομαι και δύναμη και καρδιά. Δεν καταλάβαινε τίποτα σου λέω. Ποιον Αγανιά και ποιον Τερό που τον έχουν και τον έλεγε σε όρμα. Τελείωσαν αυτό. Ξέρεις εκείνες οι ομάδες. Εκείνες οι ομάδες. Τι είχαν εκείνες οι ομάδες. Πήγαινε ο Σιρόπουλος, έκανε μαγιά 1,60. Πήγαινε μετά ο Σπυρίδων, καθάριζε ας πούμε. Πήγαινε, έκανε καμιά μαγιά, ξέρω εγώ, Τερζανίδης. Πήγαινε ο Χρυσφουντουκίδης, καθάριζε. Το συμπαίκτη μου, ρε, θα βαρέσει, θα σε σκίσω. Είχανε άλλο δέσιμο. Κατάλαβες. Είχανε άλλο δέσιμο. Ναι. Πάτα Ερτένα και εδώ στο Σαωρίδη 75 χρονών με Μούση. Ίδιος είναι. Επηρεάς λέει, ξέρετε, το μέρος. Ο Ματζούκης λέει έπαιξε και στον Πας Γιάννο ο γιατρός ο Πανιώτης. Πολύ φασαριατζής και αθυρόστομος. Και ξέρεις ο Ματζούκης. Και αθυρόστομος. Και αθυρόστομος ο Ματζούκης. Μπράβο, έπαιξε. Τώρα είναι προπονητής. Ναι. Πήγε στα Γιάννα, ναι. Προπονητής τώρα που είναι? Μέγα Αλέξανδρο. Αν μπορεί να μας πει, δεν θα το βρω. Θα δούμε, κάπου τοπικά είναι, εντάξει. Και ξέρεις ο Μαντζούκης. Και ξέρεις ο γιατρός ο Πανιώτης. Ναι, ο Πανιώτης. Ναι. Γεια σου γιατρέ Πανιώτη. Ο Πανιώτης. Λοιπόν, να'στε καλά, να'στε καλά, ευχαριστώ. Ρε αυτός ο Πανιώτης, από τα 350 άτομα που είχε εκεί, 5 ήταν γυναίκες, μοίραζε για φελονισμό. Μέχρι και σε μένα δεν σου κάρτα. Με πέρδεψε. Δεν κάτσε ρε μαζί του λέω γιατρέ, μαζί καθόμαστε να πω. Το σκύλο τον Πανιώτη. Λοιπόν, ο φίλος ο Κέσαρας. Μετά την κυρία Βρύση έπαιξε Γιαννιτσά και Γιάννενα, λέει ο Κέσαρας. Καλός ο Βιλανάκης, αλλά τι σχέση έχει με τον Μάκη Τζάτο? Εννοείται, Τζάτος παιχταράς. Ο Μάκης ήταν παιχταράς, αλλά είναι δυνατό να μην αναφέρεται κανείς σας, λέει, Γιάννη Κανδυλιώτη. Κανδυλιώτης. Πάμε επόμενο. Αθανασιάδες. Πώς το πες? Έλα ρε, αυτό που λέω. Μάλιστα. Από Γιάννητσά παίρνω, παλιός ποδοσφαιριστής της αναγέννησης. Ναι. Ο Φώτης ο Μαντζούκης είναι από τα εσόβαλτα.
Έφυγε από τα Σόβολτα το 78, τον πήρε η αναγέννηση το 77, αναγέννηση για Εντσούν. Έφυγε το 78, πώς θα πήρε το 77, με τα γραφή τραφή. Και πήγε ο Φώτης ο Μαντζούκης στα Γιάννενα μαζί με το Σίμω το Γιαβάση. Πού το θυμήθηκε το Γιαβάση? Ρε αδερφέ, εγώ είμαι παλιός ποδοσφαιριστής, Δημητσούδης λέγουμε. Πού έπαιξε? Σαν στην αναγέννηση, αδερφή Δημητσούδη. Ναι, εσύ δεκαετία 70, 80. Δεκαετία 70, 60, 70, 80. Δεν μου λες. Αδελφή Δημητσούδη. Αυτός ο τερματοφύλακας, ο Νταΐς, το γομάρι. Που ο Σαβουλίδης. Ο Φασόλης. Το Φασόλη, το Μανούλη λες. Ζει ο Φασόλης. Δεν βέζει, δεν βέζει. Εδώ στα Γιάννητσά είναι. Ένα γομάρι, λέει, αθηρίο. Ρε, Ραπτόπουλε, εγώ είμαι από Γιάννητσά, Δημητσούτης λέγομαι. Αυτός ήταν, λέει, στα ΚΤΕΛ, Δερβένα Γάς. Δούλευε στα ΚΤΕΛ ο Φασόλες και τώρα είναι συνταξιούχος και ασχολείται, έχει ένα κτήμα εκεί σε ένα χωριό, ασχολείται, βγάζει κρασιά και... Πλακώθηκε πολύ κόσμο ο Φασόλης. Πλακώθηκε και με τον Ποδάρα, πρόλαβε ο Ποδάρας και τον έδωσε μια κουτουλιά, λέει. Σπάσα τα δόντια του Φασόλη. Ο Φασόλης ήταν γουμάρι. Α, γαϊδούρι, κι ο άλλος γαϊδούρι, δυο βόδια. Και τον τερματοφύλακα της Βέρειας, πού τον θυμήθηκες, ρε, τον τέτοιο να. Τον Κλιτσινίκο. Όχι, ρε, ο Κλιτσινίκος έπαιζε στην Εδεσαϊκό. Εγώ πήγα και στον Εδεσαϊκό, ο Δημητσούδης λέγομαι. Ξέρεις ποιος ήταν τερματάρα που έπαιζε στη Βέρεια? Ποιος? Ο Λάζαρος, ο Λαζάρου. Ο Λαζάρου, ναι, ήταν τερματάρα, πολύ καλός τερματοφύλακας. Τερματάρα. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Ναι. Τις προάλλες είχε στο Δήμο τον Βαρδάκη. Δεν τον είχα, ήρθε μόνος του. Εγώ ήμουνα με γρήπη πάνω στα βουνά. Ναι, αυτός υπηρετούσε εδώ στα Γιάννητσά. Ναι. Αν το ρωτήσεις για τους αδερφούς Δημητσούδη θα σε πει. Ρε, σας έχω δει να παίζετε, ρε, παλιά άνθρωποι. Σας ξέρω. Βέβαια, παίζαμε με τον Γιώργο τον Γούσιο, με τον Γιφτάκη, με τι άλλο να σου πω, Ζαρογιάννη, Ζαρογιάννη, Αστέρα, ναι. Βακουφάρη. Επανομή θυμάσαι κανέναν, Μπόλκα! Πώς δεν θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι επανομή, πες τους τώρα, τους ξέχασα. Λοιπόν, τους, κάτσε, Νάνος, Νάνος τερματοφύλακας. Νάνακος τερματοφύλακας, Νάνακος, το center back, ένας center back. Ντόκα center back, Κρυσταλίδης, Κρυσταλίδης. Κρυσταλίδης, ο Σγουρής. Σγουρής δεξί back. Α, μπράβο, δεξί back, σωστός. Ο Μιμίδης. Ο Μιμίδης, ναι. Τι θα τίνει αυτά. Αλλά ο Μαντζούκης έπαιζε στα Γιάννητσά και από τα Γιάννητσά μαζί με το Γιαβάση πήγανε στον Μπας Γιάννενα. Το θυμάμαι το Γιαβάση, δεκαετία 70. Όχι, 80, τέλη δεκαετία 70. Με, 80. Με τερματοφύλακα τον το Λίσα. Στα Γιάννενα. Ναι. Στα Γιάννενα. Πήγε μαζί με τον Μαντζούκη ο Γιαβάσης. Ναι. Και να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Ο Μαντζούκη τον πήρανε τσόντα. Θέλανε τον Γιαβάση, ναι, γιατί ήταν μεγάλο ταλέντο. Σέντερ φορ από την Πέλα τον πήρανε. Πέσανε μαζί το 79 μέχρι το 82, μέχρι το 81 και τον πήραν τα Γιάννενα. Ναι. Κατάλαβες. Δεν μου λες, ο Ρόνης πότε έπαιζε εκεί? Ο Βασίλης Τρόνης έπαιξε μαζί μου στη Γάμα Εθνική. Ήρθε από τον Άρη, γερό στα Γιάννητσά. Ήρθε το 1983. Γερό παιδί. Πολύ γερό παιδί. Ο Βασίλης, ξέρεις, έχασε το γιο του. Ναι, κάτι έμαθα, ρε γαμότο. Έχασε το γιο του πριν από 1,5-2 χρόνια. Πήγε το παιδί να κάνει προπόνηση σε ένα γυμναστήριο μπάσκετ και έπεσε κάτω και έμεινε σε κόμμα και μετά πέθανε. Άστα να πας στο διάλογο, άστα. Δεν ναι, ναι, ναι. Ήθελα να τον βρω και δεν θέλω. Να ξέρεις αυτό που λέμε, θαυμαστή σου και σε ακούω πάντα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και πες στον κόκκινο να μην λέει πολλές σας συναρτησίες. σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες, που με έδωσες γραμμή. Είμαι φανατικός. Ακροατή σου εσένα, ακούω εσένα και τον Πασκάλι τον Καμόρα, να ξέρεις. Να και καλά, το μεσημέρι, τον κόκκινο και εσένα. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό βράδυ, μάλλον. Να σε καλά, γεια σου. Ναι, καλό βράδυ. Μας ακούει το μεσημέρι. Γιατί να μην σε ακούσει. Ο Φασόλης λέει ήταν ένας γομάρι και πλακώθηκε με τον Ποδάρα. Προλαβαίνει ο Ποδάρας, λέει, του δίνει μια κεφαλιά, σπάνει τέσσερα δόντια του Φασόλη. Τι λέει, τι ξύλο έπεσε τότε. Φεύγουνε να πούμε οι άλλοι. Ναι. Και ο άλλος έπαθε, σπρίσκε το κεφάλι του και θα πέθαινε. Τον βάλανε, λέει, μια ένεση, τέταρτο, τι τον βάλανε. Ναι. Και πρίσκε, θα πέθαινε. Να του σπάσει το καρούμπαλο, ε. Ναι, πρίσκε. Ωρε, φίλε. Ναι. Παίζαν ξύλο τότε. Τι έδωσε ένα μπάτσο, λέει, ο Φασόλης, τον Μιλίτσι, τον ξάπλωσε κάτι. Ήταν όλοι τότε καλή χωριά, έχουν σφαλιάρα και μνήμα ήταν αυτό. Η χωριά το έβαλα και πα. Μπουνίδια. Ναι, ξύλο να πούμε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το. Γεια σας, κύριο. Έλα, φίλε. Με ακούτε? Ναι. Για το Βιλανάκι που αναφέρατε, την καλύτερη μπάλα την έχει παίξει στην ομάδα της Ξάνθης. Ναι. Και στον Ιωνικό ήταν Γάλλος. Ναι.
Ναι, μπορεί να συξάνθει, ήταν πιο καλός, ναι. Έκανα τη συξάνθη και μετά τον πήραμε από τον Ερδοαϊκό, από όπου λέγατε συγκεκριμένα. Και θέλω να πω για κάτι φιλάθος συγκεκριμένο που από Ξάνθη παίρνω συγκεκριμένα, που μας λέγανε Ξανθούλα, γιατί δεν έχει τίποτα η Ξάνθη και να πέσει στη Β' Εθνική. Ναι. Τι, πώς σχολιάζεται αυτό? Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Όταν έφερε η Ξάνθη 0-0 μέσα στην Τούμπα συγκεκριμένα. Ήταν ακόμα αρχή και δεν είχαν συνείδηση το τι θα γίνει από την Ξάνθη. Ναι, όχι, η Ξάνθη να πέσει. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα, δεν έχει να κάνει τίποτα. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή τη Ξάνθη? Είναι 5 πόντους πάνω από τον ΠΑΟΚ. Και θα γίνουν και παραπάνω. Μακάρι. Μαζί σου. Γιατί θα... Έτσι που λέτε, δεν πρόκειται να μας φτάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι μικρή ομάδα. Η Ξάνθη έχει, έχει ένα γήπεδο στολίδι, έχει βοηθητικούς χώρους που δεν υπάρχουν ούτε. Και ο ΠΑΟΚ έχει την Ελλάδα. Κουνούπια, κόσμο δεν έχει όμως η Ξάνθη. Έχετε καταρχάς στο γήπεδο της Ξάνθης να δείτε τι είσαι καταστάσεις. Μια και δυο. Από το ξενοδοχειακή μονάδα με πισίνες, με θέατρο μέσα. Σαν να είσαι. Του Πανόπουλου έτσι ντελάλης, αλλά η αλήθεια είναι ότι... Δεν είμαι ντελάλης του Πανόπουλου. Ντελάλης. Έχουμε πιει καθίες σε καθετήρες Θεσσαλονίκης εκεί κοντά στην Κλαμαριά. Ζεις στη Θεσσαλονίκη ή στην Ξάνθη? Θεσσαλονίκη έχω πιει με το γραφτό που έχω γνωρίσει. Πού ζεις? Εγώ Ξάνθη ζω. Ξάνθη. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, έχω τα παιδιά μου. Στην πόλη της Ξάνθης, όχι σε... Σε χωριό. Σε ποιο, στον Πετεινό? Μετά το Πετεινό, 2 μίλια. Το πόδι το ορσίδι το χωριό. Μην με το θυμίζει το Πετεινό, γιατί έπαθα μεγάλη λαχτάρα εγώ με το Πετεινό. Α, μπράβο. Το χωριό του Τεροσίδη είναι ο Πετεινό. Ξέρει τι έπαθα εγώ με το Πετεινό? Τι έπαθε? Το χωριό. Ξέρω, πέθανε κάτι δραυτόπουλο και λέγανε ότι είσαι εσύ. Δεν λέγανε. Άντε. Στέλανε και. Στα αυτά πώ τα λένε. Σοβαρά. Στεφάνια. Σοβαρά. Κωστή, αυτού του πικραμένου οπαδού του πάω του Ελλάδου που μα έλεγαν Ξαρτούλα. Πρέπει κάποια στιγμή να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Σιγά μην το κάνουν, αλλά στην Ξάνθη πηγαίνεις στο γήπεδο, στα πηγάδια? Όχι, έχω να πάω, εγώ κοίταξε είμαι απόσταμος αστυνομικός, από τότε που 10 χρόνια που έχω φύγει τα έχω ξεχαθεί τα γήπεδα και δεν ξαναπάω. Πόσο έτον είσαι? Είμαι στο γήπεδο. 60. Πόσο... Έχουμε μιλήσει ρε Κωστή, έχουμε μιλήσει. Δεν μου λες βρε, να σε κάνω μια ερώτηση. Θα συναντηθούμε από κοντά. Να σε κάνω μια ερώτηση έτσι πέρα από το ποδόσφαιρο. Πώς νιώθεις 10 χρόνια συνταξιούχος, δηλαδή δεν βαριέσαι? Όχι, αν μου έλεγα να ξαναγυρίσω θα γύριζα, αλλά είχα ένα σοβαρό τραυματισμό τελευταία. Έχω κάνει 6 χειρουργικές επεμβάσεις ορθοπαιδικές και τότε το παίρνω πίσω, αλλά αν ήσουν στα καλά σου ρε παιδί μου και δεν είχες κινητικό θέμα ας πούμε και τα λοιπά. Αν μου έλεγαν και τώρα θα γύριζα, ειλικρινά σου μιλάω, ναι. Γιατί έχω δυνατός. Ναι. Είσαι καλά τώρα, περπατάς, έχεις καλό βάθος? Έχω αλλάξει ισχύο, έχω κάνει μεταμόσχευση στο Πανεπιστημιακό Ιαννίου, εντάξει είμαι τώρα. Μπράβο. Δύσκολες επεμβάσεις. Κοίταξε, θα συναντηθούμε πάλι στη Θεσσαλονίκη, θα μιλήσουμε και θα σου πω ποιος είμαι και θα με θυμάσαι. Ναι. Τι είδους δραστηριότητα έχει προτείνει ο γιατρός, ορθοπαιδικός? Κολύμπι. Όχι, εντάξει, τώρα είμαι εντάξει, πάτα λέει και τρέχα και μη φοβάσαι. Έχω αλλάξει όλο το ισχύο. Μια αρθροπλαστική δεν είναι και λίγο? Κοίταξε, περισσότεροι παλιοί ποδοσφαιριστές που είναι 65 τώρα. Παίζα χρόνια βέβαια και στα ξερά. Το 80% εξ αυτών ή ισχύο κάνανε ή γόνατο. Ή γόνατο, ναι. Εγώ είμαι γόνατο. Καλό. Ναι. Ή γόνατο. Ναι, αλλά θέλω σε μια παράκληση να βγουν αυτοί που μας λέγανε Ξανθούλα και είμαστε μικρή ομάδα. Δεν είναι μικρή ομάδα, Ξάνθη, εντάξει. Το λένε έτσι, χαριτολογώντας. Επειδή ανήκανε την κερδίσουν. Τι κοινό έχουν. Θα κερδίσουμε και τον Ολυμπιακό. Μακάρι. Τι κοινό έχουν οι Ξανθιώτες με τους Παοξίδες? Δεν αγάπησα τους προέδρους. Ναι, δεν αγάπησα τους προέδρους. Τσάκαλο. Όχι. Τρέχουμε γνωμοσύνη στον Πανόπουλο, γιατί εγώ... Όχι όλοι. Ο Πανόπουλος ή Ξάνθη. Μπράβο. Παλιά ήμασταν αντιθέτει. Από τότε που είπε η ομάδα έγινε εντελώς Ξάνθη, είμαστε όλοι μαζί του. Α, το σκότασε πειράξε. Όταν ανέβηκε η Ξάνθη στην Αλφα Εθνική, υπήρχαν 12 και 15 χιλιάδες στο γήπεδο. Το παλιό. Υπήρχαν 30 εργοστάσια μεγάλα, 500.000 βιοτεχνίες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Ο κόσμος, σε λόγω των οικονομικών, στερείται και το γήπεδο. Είναι και ακριβά τα εισιτήρια στην ομάδα. Δεν είναι ακριβά. Δεν είναι. 100 ευρώ τώρα στο μοντέλο. Το διαρκείας, ναι, αλλά τώρα 15 ευρώ το εισιτήριο και 20.
Εγώ και 20 θα δώσω και θα πάω την Κυριακή. 20 ευρώ τώρα είναι υπερβολή για να δεις ένα μάτσο Super League. Σας είναι και Ξάνθη Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι υπερβολή. Θα πάω να δω τον Ολυμπιακό. Θα πάω να δεις τον Ολυμπιακό και όχι την Ξάνθη. Ναι, ναι, κοιτάξτε, είχα πάει με τον Ερακλή πέρυσι στον ημιτελικό, αλλά λόγω του προβληματισμού δεν ξαναπάω όλο στο γήπεδο και άρχισαν κάτι πέρα. Α, μια που πήγε εκείνο τον ημιτελικό και έχουμε μια ένσταση. Κάνουν ή δεν κάνουν Ηρακλειδείς και οργανωμένοι επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Κάνανε μπου στη δική μας την κερκίδα, μας βρίζανε με τη φράση ξέρετε πια, πετάξανε πέτρες. Όχι Ηρακλειδείς όλοι, οι οργανωμένοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Όχι, οι μαστουρωμένοι θα σου το πω, είμαι εκεί. Εντάξει. Ήταν φτιαγμένοι. Αυτή που ο κόκκινος υπερασπίστηκε. Μα ποτέ! Όχι όλοι, όχι όλοι. Χριστιανό, οι οπαδοί δεν φταίνε. Πέρασαν κοντά δύο χρόνια από εκείνο το μάτς, ξέρεις τι είχε γίνει. Δίνει ο αλής του μνήμη τρόπο Παθανασάκης, έτσι το άνθρωπος. 1203 μας δίνει Ξάνθη και 403 στους οργανωμένους. Τι κάνουν οι αθεόφοβοι. Υπήρχαν Ηρακλειδείς οι οποίοι ψάχναν εισιτήριο γιατί ήθελαν να πάνε αυτό το παιχνίδι. Τα πουλάνε σε αυτούς. Άκου τώρα. Τα παίρνουν τζάμπα, τα πουλάνε σε αυτούς και αυτοί μπαίνουν με ντου. Με ντου πήγαν. Και άντε να δεις που πήγαν τα λεφτά. Και αυτοί βρίζονται από το Παθανασάκι. Ναι, οι πέτρες έπεσαν σύννεφο. Πώς ήταν. Τα ξέρω, στο γήπεδο ήμουνα. Στο γήπεδο ήμουνα, μα τα είδα με τα μάτια μου. Δηλαδή, ψάχνανε κάτι απίστευτο στι Ηρακλειδείς. Εισιτήριο ρε παιδιά, κάτι Ηρακλειδείς καημένοι. Ερχόντουσαν εγωνομένοι. Έχω εγώ! Δίνανε υπερκοστολογημένο. Μετά ντου αυτοί. Άντε ρε επαγγελματίες οπαδοί, κάνουν και συνέλευση αύριο με τι θέμα. Πανάθεμά τους. Τι να πάθεις μωρέ, οι ανιδιοτελείς να πούμε. Ωποποποπο. Κοιτάξτε να μην χρόνο να τελειώσουμε. Αξέχαστη ρε. Έλεγε άλλος, έλεγε το εισιτήριο 12, γιατί έκανε 12 ευρώ και το εισιτήριο Ξάνθη Ηρακλειδείς. Θυμάσαι, 12 ευρώ έκανε το εισιτήριο του ημιτελικού. Έλεγε τι 12, 22 λέει, ξέρω εγώ πήρασα τα τέτοια. Φοβερή ρε, τι να πεις ρε. Έδινε άλλο ξέρω εγώ 20 ευρώ και έλεγε ο φίλαθος του Ηρακλείου απλώς τον οργανωμένο το δικό μας. Το εισιτήριο κάνει 12. Δεν έχω λέει 8 ευρώ ρε. Δεν έγινε αυτό. Αυτή ρε κάνει συνέλευση αύριο ρε. Ηρακλάρχες. Σαν πει ο κόκκινος. Άστο, δεν τα ξέρει νομίζεις. Δεν τα έχει κάνει νομίζω ο κόκκινος. Άμα μπορείς να τα έκανε. Το φαντάζεσαι να τα διαχειρίστηκαν τώρα. Σου λέω κάποια εισιτήρια πολλά. Σε κόσμο που ήθελε. Έχω εγώ. Δεν έχω ρέστα. Πάμε στο τελευταίο φίλε. Τι γύρε. Τι πιτσίμι πράγμα να ξέρει. Τελευταίο. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Θοδωρή τα προλαβες εσύ αυτά. Τελικό Άρη Αθήνα. Δεν έχω ρέστα. Εγκρομή. Δεν έχω ρέστα. Θόδωρε, σε έψαχνα σε όλη την εκδήλωση, αλλά άκουσα κάτι το μεσημέρι και δεν μιλάω. Στον αέρα δεν θέλω να τα πω. Τα άκουσα κάτι στο μεσημέρι, λέω. Άκουγα το μεσημέρι, σε έψαχνα σε τέτοιο στην εκδήλωση, αλλά εντάξει. Όχι, τα είπαμε λίγο, δεν θέλω να πω ακριβή λεπτομέρεια. Τέλος, λήξη συναγερμού. Ναι, ναι, εντάξει, περαστικά είναι αυτά, άντε. Ναι, ναι. Θα πω τρία πραγματάκια για να μην σας κουράζω, να σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Αρχή του χρόνου. Πήγε στο γήπεδο χθες, Θόδωρε, μια που σε κάτω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έπρεπε να πάμε, δεν έπρεπε να πάμε. Άρα είδες, έχω μια απορία. Το χορτάρι εκεί είναι τεχνητό ή φυσικό? Το λύνεις στο δευτερόλεπτο. Μια που το είδες από κοντά. Αυτό το έκανε ανακαίνιση ο Δήμος πέρσι το καλοκαίρι και είναι 100% φυσικό. Το έκανε όλο ανακατασκευή ο Δήμος. Αυτός ο τάπητας είναι φυσικός, αυτό είναι χαλί. Έπαθα πλάκα. Είναι καινουργίλα σου λέω, ρε, το φτιάξε πέρσι ο Δήμος. Γιατί είναι δημοτικό στάδιο. Γιατί είναι φυσικό, αυτό, Λέω για τα κοντινά πλάνα φαίνεται. Τόσο πυκνό, λέω, δεν. Τι γίνεται. Ναι, κάνουν πολύ καλή δουλειά γιατί ασχολούνται εκεί πέρα γυμναστικοί σύλλογοι, πηγαίνουν ομάδες, κάνουν προπονήσεις, στίβη και τέτοια. Είναι. Στην πέρα το γήπεδο, δηλαδή. Ναι. Όχι, το προσέχουν, αυτό δεν θα σου πω. Ωραίο είναι αυτό, να έχει βλέψει. Αφού τη Λάρισα σήμερα τι αντιστοιχικό γήπεδο. Το προσέχω, γήπεδο. Φίλε, πρωθυπουργό παίζει εκεί πέρα. Να πω κάτι για όσους είδα το μάτς χθες, γιατί εγώ που ήμουν από κοντά μπόρεσα να διακρίνω και κάποιες λεπτομέρειες που από την τηλεόραση δεν διακρίνω. Εσύ ήσουν με τους Αριανούς ή ήσουν πουθενά αλλού? Εγώ πήγα ρε φίλε στην κερκιδούλα μου με το εισιτηριάκι μου, είδα το ματζάκι, ούτε φώναξα που ήθελα να φωνάξω, αλλά επειδή. Πόσο πλήρωσες? Έτσι. Δεκαρικάκι. Δεκαρικάκι, καλυφιά, Άρης, τι λέτε. Άρης. Καλή δεν θέλεις. Καλή δεν θέλεις. Άρης. Άρης.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Μετά το χθεσινό μάτς που πιστεύω το είδατε όλοι σας. Ποιος δεν το είδε. Άμα υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί το τρίγωνο των Βερμούδων. Δηλαδή, μόνο του πανοράματος. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι το τρίγωνο Μπράβο, Παυλίδης και Ανάγκογλου κάνει θαύματα. Εξαφανίζει τα πάντα. Έχω άδικο. Όχι. Είσαι η μοναδική ομάδα στον κόσμο, Β' Εθνικής, που δεν έχει κόφτη. Έχουμε κόφτη. Ποιον? Έχουμε. Ποιο? Δεν υπάρχει. Το Χαριτονίδη. Χαριτονίδη. Στόπερ είναι. Στόπερ. Τον κάνουμε κόφτη. Κόφτη. Τον άλλο τον Ισπανό που είναι. Ο Αντρέου. Ναι, ναι. Πω, πω, πω. Μετά τον Αντρέου είναι και ο Αντρέου. Στην Αλγερία έχει φύγει. Το Ερίκος Αντρέου δεν είναι. Λοιπόν, εσχαιρετίσματα, εσχαιρετίσματα το σκηνοθέτη μου στείλε μήνυμα. Σε μένα το λες. Ναι, 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 σε σένα. Επίσης, επίσης. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Όπως ο Κωσής όταν ανέβηκε ο Ηρακλής είχε βάλει σημειάκια στη μαρμίτα και κασκόλ. Θα επαναλάβει το ίδιο και με τον Άρη. Εννοείται, φυσικά. Κωσή μου, δεν σε ακούω. Γιατί να μην δε βάλω? Να το δω αυτό, ρε φίλε. Άμα δεν βάλει, θα φάει κανονική μπουκα όμως. Για σημειάκια θα τα φορέσουν στο κεφάλι μετά. Λοιπόν, Θοδωρή, εγώ είπα κάτι για τον Άρη χθες, ότι φόρτσαρε πάρα πολύ στην αρχή και κρέμασε από φυσική κατάσταση. Εσύ που ήσουν κοντά και το έβλεπες, ισχύει ή δεν ισχύει αυτό? Εμένα μου φάνηκε ότι κάποιοι παίχτες σκύλιαζαν για το διπλό και κάποιοι παίχτες παίζανε επαγγελματικά. Καλά, αυτό είναι πολύ διπλωματικό. Όχι, εμάς σου λέω την αλήθεια, ρε φίλε, κάτσε, ραδιόφωνο είμαστε, περίμενε, τι θες να σου απαντήσω. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπω τον Τζανακάκη να κάνει 20 χιλιόμετρα σε όλο τον αγώνα, ναι. Να κόβει, να γυρνάει, να πηγαίνει μέσα στην περιοχή. Και τον Μπαρκά να σκίζεται μπροστά. Και να βλέπω κάποιον άλλο να μαρκάρει με τα μάτια και να τρώμε γκολ. Εντάξει. Τα εύκολα συνόμενα παραλείπονται, ρε φίλε, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως αυτή η αλλαγή, καταρχήν η αλλαγή που λέει ο Κώστας γίνεται στο 1-0. Ποιος που βγάζει τον Ιτζίδη και γίνεται, φέρνει πίσω τον Παυλίδη σαν στόπερ. Σε κάποια φάση. Στο 1-0 γίνεται αυτό. Έπαιζε με Ραούλ κεντρικό. Και Παυλίδη. Δεξιά Τζανακάκη και αριστερά Καράμπελα. Ο Παυλίδης ψιλοανέβαινε. Ήταν σαν στόπερς κάτι, σαν το είχε χάσει. Ναι, ξέρω, στόπερο, πες τον. Ναι. Χαμένο στη μετάφραση. Το σύστημα πλημμύρα ήταν αυτό, αλλά. Και να πω και το τελευταίο για να κλείσω. Θα σου πω κι εγώ. Για Διούδη, τι άποψη έχεις? Θα σου πω. Για το. Διούδη, ατσαλάκωτος. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι άνευρο πράγμα. Η Εθνική είναι, ρε φίλε, περίπατο είναι. Φοβορέ. Δε τι θα γίνει τώρα. Θα δω το Διούδη Παρασκευή αν θα πίνει Φρέντο σε γυάλινο ποτήρι και θα σου πω το αποτέλεσμα τη Τετάρτη. Να μην κάθεται σε σκαμπόμον. Ολυμπιακό, με πανεγιάλιο, τι αποτέλεσμα θα κάνουμε? Θα σου πω το αποτέλεσμα τη Τετάρτη. Στέφανε, να μην κάθεται στο σκαμπό και κρεμάσει ο Μίσκο. Όχι, όχι, άμα δω το κασκόλ και ζελέ στο μαλλί και τέτοιο, μια χαρά θα σου πω και για Τετάρτη αποτέλεσμα. Φοβορέ. Βασιλή, κάτι τελευταίο αυτό που ήθελα να πω για να κλείσουμε. Καλά, εσύ είπες, μην κάνει καμιά βλακία ο Αριανός και ζητάει κύπελο και τέτοια και να βάλει την κάπα 17 ναι, μέσα. Ναι, 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 ναι. Έτσι λέει αυτός, άστονε, άστονε. Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι. Άμα βάλουμε την κάπα 17 μέσα, μπορεί να γίνει καμιά κέντα και να πέρασει ο Άρης, ρε. Μην λες σε χαζομάρα. Μ' αρέσεις. Ναι. Ξέρεις από τι άλλο. Ωραία. Τέλος. Την καλή νύχτα μου. Τέλος. Πουλιέλμος. Πάντως θες. Έγινε κάτι που το παρατήρησες. Over 15 corner ο Ηρακλής με την Ξάνθη. Over 15 corner ο Ηρακλής με την Ξάνθη. Over 15 corner ο Ηρακλής με την Ξάνθη. Λέω. Το Πανιόνιο με τον Μπας. Μας πήρε ο Αλέφαντος τηλέφωνο σήμερα με τον γιατρό. Ναι. Θα παίξουμε καμιά διαδούλα. Δώσε κανένα. Διπλό ο Μπας. Έλα ρε γιγάντα. Έλα ρε δικιά μου. Διπλό ο Μπας του λέω μέσα στη Νέα Σμύρνη. Θα γίνει καμιά ομορφιά. Ξέρω εγώ, Πετράκης διπλό. Και τι βλέπουμε Παναθηναϊκός. Άσοχη, εγώ βλέπω πιο. Δεν βλέπω διπλό. Δεν βλέπεις διπλό. Δεν βλέπεις, Με τέτοιες ελλείψεις ο Παναθηναϊκός χωρίς ζέκα εκεί στα χάφτα κλπ. Εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν είναι πιθανό, αλλά σε φτάσει πολύ ο Πλατανιάς. Ο Παράσκος θα πάει με τρία χαφ. Ο Εμίλιο Στοφανίδης πήγε πρώτα στην ΑΕΚ ως center for και στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ ως center back. Μάλιστα. Ποιο κάνει την ασίστ σε ένα από τα δύο γκολ του Τσίπρα, ψάξε λέω. Ο Μάκο. Ο Μάκο. Ο Μάκο ή ο Μάγκας. Ο Μάκο. Ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης δίνει την μπάλα στο Μάκο και ο Μάκο τη πάει στο Τζίπρα, στο 2-0. Μάκης Τζάντζος από ΑΕΚΟΜΑΝΟΥ. ΑΕΚΟΜΑΝΟΥ. Ναι. Κόμανος. Λεβέντης.
Λέει κριτικάριο 977, μια διαφήμιση. Τι είναι? Πέρκερ, 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 πέρκερ. Ναι, αυτά μας λένε. Λοιπόν, τέλος Γουλιέλμος. Τελειώσαμε. Και τα φώτα τώρα. Εντάξει, έχουμε δύο ματσάκια αύριο να χαλαρώσουμε. Πανίνος Γιάννα μεσημεριανό. Γιατί να μην δεν είμαστε. Ξέρω κι εγώ τι θα βγάλει ο Μπούτσος στο πρόγραμμα. Τι κόλπο θα κάνετε. Μήπως θα πάνε να βουτήξει το σταυρό. Προπαραμονή φώτων θα πει τώρα. Εγώ τα φώτα δύο μέρες έπαιξα γλωθιές. Ξανά δεν βγαίνω από τα φώτα. Α, ναι, το, τι γίνεται. Όχι, θα ξαναβγείς, φίλε. Δεν έχουμε, βγαίνω. Να έχουμε καμιά εβδομάδα να δηλαδή, έχουμε. Δηλαδή το έχω σε κακό. Ότι λέω τα φώτα δεν θα ξαναμαλώσω. Και τσακώνω με τα φώτα. Γιατί ρε, δεν ξέρω. Δεν είναι ημέρα. Το έβαλε ο κομμουνιστής στο rapto.gr. Έβαλε δύο κομμάτια. Τώρα τον είδα σήμερα. Το θέλουν ολόκληρο ο κόσμος. Ναι, ναι, 25 λεπτά κάπου εκεί. Ναι. Θα το βγάλει, ρε. Αυτός, ναι. Ναι, ρε, φίλε. Ναι. Είναι κομμουνιστής, είναι ελληνικός. Λιτότης ο κομμουνιστής. Θα το βάλω στο σωστό δρόμο, ναι, εγώ. Ναι. Θα το βάλεις. Είδα, θέλω να τον πάρω. Ήθελα τον παππού να ήξερα ότι θα έρθει ο Τσίπρας σήμερα στο ΜΕΤ. Ναι, ρε, να τον πάρω από το χέρι του που έλα εδώ να δεις πώς μεταλλάσσονται οι κομμουνιστές. Είναι κοροϊδό. Έλα εδώ να δεις. Κοροϊδάρα. Α, σου ρίξει λίγο το χέρι. Έγινε άνθρωπος. Σου βάλει κάμερα μας είναι τρία μέσα. Να σε διορίσει. Τι καλά. Ναι, ναι, και ξέρει άμα διοριστεί. Η Γαλανοπούλου, πώς τη λένε αυτή τη. Η Αποστολοπούλου, πώς τη λένε η κοπέλα που κρατάει το γραφείο εδώ του Πρωθυπουργού. Διαμαντοπούλου, πώς τη λένε, να σε γνωρίζω, ναι, συνομήλικη. Δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Τίποτα. Τέλο. 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 Τέλο.